Οι αχοί κλέφτες. Κλέφτες! Μας πήρε στο... Οι αρχοί κλέφτες! Για το 79-80 λες, κατάλαβα. Τούμπα, από την Τούμπα χθες. Σωστά. Επιβεβαιώνεται και σήμερα. Έχει κλέφτες! Το... Κλέφτες! Φυγά, απλά σήμερα είναι κόκκινοι οι κλέφτες. Ο, το ασπίδες έχουμε, οι Βασίλη. Οι κλέφτες σήμερα ο, είναι και τη ΚΕΔ. Είναι ο κύριος Σπυρόπουλος. Σιγά. Ο εγκληματίας ποδοσφαιρικά Σπυρόπουλος, ναι. Και ο κύριος Κουλάς, ο οποίος επικυρώνει και την αλήθεια από τον κύριο Σπυρόπουλο. Σήμερα, φίλε Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Καλησπέρα στον κόσμο, δεν είπες όμως. Σε όλους θα πω. Ναι. Εντάξει, δεν το κάνουμε πολύ τυπικούρα. Εμείς είμαστε και λίγο λαϊκοί τύποι, ξέρεις να πούμε. Έτσι. Λίγο λαϊκοί. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω αν στα κίτρινα site ποια θα υπάρξει κίτρινα κάποια διαμαρτυρία κατά της απόφασης ή θα του τραβήξει το αυτάκι ο πρόεδρος Θόδωρος. Τα δικά σας. Α, τα δικά μας. Ναι. Αν του τραβήξει τα αυτάκια ο πρόεδρος Θόδωρος, ο οποίος είναι δηλωμένος φίλος του Ολυμπιακού. Έτσι. Ναι. Είμαι πάρα πολύ περίεργος και θα το σχολιάσω φυσικά και το κάνω και θέμα όλη τη εβδομάδα. Καλά θα κάνεις. Λοιπόν. Γιατί άμα γίνεται κάτι με τον ΠΑΟΚ, πρώτο θέμα τα έχουν τα κίτρινα site. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Βέβαια, αφού το πα εκεί, τώρα ούτε τυπικότητες όπως είπες, ούτε είπαμε διαδικαστικά. Δεν μου είπες τίποτα και για το του Βιερίνια το τέτοιο. Ποιο τον είχα και σε υπόλοιψη. Ποιο Βιερίνια τέτοιο. Του Βιερίνια το κρούψο τέτοιο. Το προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, για το Βιερίνια το προσωπικό. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Τι είμαι, εγκόμενό του είμαι. Όχι, ρε φίλε, αλλά... εγκόμενό του. Εσύ τι, γιατί ακολουθεί το Βιερίνια. Όχι, το είδα. Το τι είδε. Έγραψε ένα πράγμα. Τι πράγμα. Έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Σαββάτο βράδυ, ο Άρης χάνει από τα Γιάννενα. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, νομίζω, έτσι. Νομίζω ότι πάει, δεν έχει καμιά, και σχολίασε τον Άρη. Τι έγραψε. Ο Βιερίνια. Είχε μια φωτογραφία από τον γκολ των Ιωαννίνων. Ναι, τι έγραψε. Άρη Γερά. Έβρισε. Όχι, εντάξει. Άρη Γερά, εσύ θα ξαναφέρει το τένις στο Βορρά. Μπράβο. Και ο πρόεδρος ο Καρυπίδης, όταν ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα στον Αστέρα Τρίπολης τελευταίες αγωνιστικές, πανηγύρισε γιατί διεκδικούσε πρωτάθλημα η ομάδα του Ολυμπιακού. Ωραία, καλά κάνουμε. Εγώ και ο πρόεδρος ο Καρυπίδης προχθές έβγαλε μια ανακοίνωση. Ωραία. Που δεν την έβγαζε το λαχαναγόρι τη. Μαλάκες έλεγε μέσα η ανακοίνωση. Μη είχε και τελείες. Τι ήθελε, εγώ δεν τι εννοεί δηλαδή. Όταν, αν τον καλέσει ο εισαγγελέας, τι θα πει δηλαδή. Να το εξηγήσει τον εισαγγελέα. Και από κάτω τι έγραφε. Δεν είμαι δικηγόρος του Καρυπίδη. Α, να το ούτε λαχαναγόρι τη την έβγαζε. Ωραία, εγώ λέω. Α, ξεκινάω και λέω. Δεν για να δει ότι είμαι σωστό. Όσο μπορώ σωστό, γιατί υποκειμενικά είναι οι κρίσεις μου όλες. Λέω ότι αν είναι αυτό που με έδειξε η φωτογραφία τέτοιο, φυσικά. Αν αυτή η φάση, φυσικά είναι ένα μέτρο πίσω του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού ο παίκτης, τον καλύπτη του Πανιωνίου. Και φυσικά, αν μπήκε από αυτή τη φάση γκολ, δεν έπρεπε να μετρήσει. Είναι καθαρή, σε πιστεύω, καθαρή σε ληστεία μεταφώνου ποδοσφαιρικά στη Νέα Σμύρνη. Φαίνεται τα φιλαράκια σας από τη Νέα Σμύρνη δεν μπόρεσαν να κάνουν το ένα από τα τέσσερα. Φιλικά σωματεία, για μην το πω, δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ολυμπιακό. Άλλα τρία. Γιατί είναι φιλικό σωματείο Πανιώνιος. Όπως και εσύ μπορείς να μου πεις, ξέρω εγώ. Τον είδα πολύ. Δεν χαρακτήρισε κάποιο φιλικό σωματείο υπό το Άρη. Φιλικό, δεν το είπα. Εχθρικό, φιλικό. Δεν είναι γιατί. Κακό. Φύλλα προσκύμενο, ρε παιδί μου. Ναι, φύλλα προσκύμενο, πέρσι μου έκοψε δύο βαθμούς. Έχασα το πρωτάθλημα και εκεί. Από εκεί το χάσα το πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ. Λίγο από εκεί, λίγο, ήταν... λίγο από ένα ταμπόν που έπεσε στον Όσκαρ. Πιστεύω ότι ο Πανιώνιος είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Έτσι πιστεύω διοικητικά. Είναι ισχυρός ο πράσινος, είναι με τον πράσινο. Πάντως Βούλγαρος μας φώναζαν πάντως και φέτος, καλά, να ξέρεις. Έτσι, οι φίλοι μας οι Πάνθηρες. Ναι, αυτό μπράβο. Πρέπει να γίνει μετά τη φωτοβολίδα, νομίζω. Όχι, γιατί είπες φιλικό σωματείο, αλλά δεν μπορείς πιστεύω, να το... Πιστεύω, άλλο πιστεύω. Άλλο το πιστεύεις, άλλο να το τεκμηριώνεις. Ναι, 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 ναι. Τεκμηριώνουμε αυτό που λέμε. Το τεκμηριώνω. Εγώ λέω δηλαδή ότι... που είπα τον πρόεδρος Ολυμπιακού, το έχει δηλώσει. Και το λέω, και εγώ το τεκμηριώνω. Πιστεύω ότι ο Πανιώνιος επιζεί στην Α Εθνική, διότι ο Άρης μεγαλύτερο μέγεθος. Εκτός αν διαφωνείς από τον Πανιώνιο, με περισσότερα έσοδα από τον Πανιώνιο, με περισσότερη ισχύ. Πριν το 1946 είναι όχι, μεγαλύτερο μέγεθος. Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω για εκτόπισμα σε κόσμο σε όλα αυτά. Τελευταίο πρωτάθλημα το 1946. Δεν απαντάς. Εκτός αν νομίζω ότι ο Πανιώνιος είναι μεγαλύτερο σε εκτόπισμα ψήφων, όλα αυτά δυναμικής από τον Άρη. Αν το θέλεις, το λες. Πριν το 1946.
Μου έχει πάρει τελευταίο πρωτάθλημα. Ο Άρης φυσικά έχοντας πάρει τρία αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Ωραία. Είναι και μεγαλύτερη οντότητα. Ωραία, ωραία. Έτσι. Όχι, εγώ λέω, δεν μίλησα για τίτλους. Δεν μίλησα γιατί ο Πανιώνιος έχει πάρει πριν από τον Άρη, πιο πρόσφατα από τον Άρη τίτλο. Ναι. Εγώ λέω σαν εκτόπισμα, σαν δυναμική, σαν ψήφια αν θέλεις. Όπως θέλεις. Έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ ο Άρης. Σαν δυναμική φυσικά και ο Άρης έχει πιο. Λέω ότι ο Πανιώνιος με αυτά τα χρέη που είχε. Παίζει, έπαιξε όλες αυτές τις χρονιές στην Αλφα Εθνική, ενώ ο Άρης αναλογικά μπορεί να έχει και μικρότερα χρέη, αναλογικά με τα έσοδά του και τη δυναμική του, έπεσε. Και λέω ότι ο Πανιώνιος φυτοζωή στην Αλφα Εθνική, φυτοζωή όχι για τα τελευταία χρόνια πάει και καλά, λοιπόν, χάρη ότι ακριβώς ακολουθεί αυτό το πράγμα. Είναι με όποιον είναι, έχει την ΕΠΟ, είναι από πίσω ο Πανιώνιος. Είναι Παναθηναϊκός, πιο παλιά, είναι με τον Παναθηναϊκό, είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Είναι η ΑΕΚ, λέμε. Έτσι. Είναι με την ΑΕΚ. Έτσι λέω. Μπράβο, Ζάχο. Καλησπέρα σε όλους. Λίπερο 107,4 στο FM. Από το ραδιομέγαρο εδώ του Λίπερο στο κέντρο τη Μακεδονία. Τι φορέ κουστούμι τώρα. Ράδιο Μαρμίτα. Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχο Ντρούλινγκ. Τάσο Τρέγια. Συντροφιά παρέτσα με Βασίλη Καβαδία. Στι μουσικέ επιλογέ και στην ηχοληψία, όπω λέει ο φίλο ο Ζάχο. Μέχρι και τι 12. Όπως κάθε. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, αλλά θα πούμε και το χωρικό βέβαια, μην ξεχάσουμε, εδώ είναι ένα σημαντικό, ναι. Να πούμε ότι Τετάρτη, μια που το παιχνίδι του Άρη με τον, του ΠΑΟΚ με τον Άρη, είναι 7 η ώρα. Ναι, τελειώνει 9 παρατέταρτο. 9 παρά, συνεντεύξεις τύπου. 10 μπαίνουμε στούντιο. Θα κάνουμε 10-12. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή που μπορείς να ακούσεις. Ναι, 10-12 πιστεύω. Καλύτερη εκπομπή από το ράδιο μετά, Μαρμίτα, με Τρέγια και Ντρούλινγκ μετά το ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει. Θα κάνουμε την Τετάρτη εκτάκτως 10-12 μετά το παιχνίδι. Πιστεύω θα έχει. Να προηγήσουμε και τα γένια μας, δεν πειράζει. Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι υποκειμενικό, μην το λες. Τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι έχει. Τι έχουν τα άλλα ραδιόφωνα. Και τώρα άκουσε, λέει ο Τρέγιας. Εκείνη τη στιγμή μετά το ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ακούσει. Εντάξει. Άμα θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα ακούσει έναν που θα είναι στεναχωρημένο και δηλωμένο ΠΑΟΞΙ στο ένα. Και άμα κερδίσει ο Άρης. Και στο άλλο δεν θα σχολιάσουν και πολλά, να ξέρεις. Άμα κερδίσει ο Άρης, φέρει κανένα μπουκάλι ουίσκι εδώ πέρα. Έτσι, να παλέψουμε την εκπομπή. Λοιπόν, θα είναι ανώδυνη τα νομίζω και για τους δύο, άμα γίνει. Για να ακούσετε λίγο κάτι σημαντικό. Λοιπόν, να πω φυσικά ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έρχεται στα αυτάκια σας, διότι ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9. Τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω γιατί σημαντικό το τηλέφωνο, 2311-208-301, να πω ότι και χθες στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ ήταν sold out. Πιο πολύ κόσμο έγινε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι, καλά, λίγο μήνυμα. Απλά δεν ανέβασε ο προπαγανδιστής Μπουγατσίνιο με τον άλλον εκεί. Με το Μανώλη. Έγινε και φωτό. Από το ΠΑΟΚ. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Πιο πολύ από το ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, λίγο υπερβάλλεις γιατί σε τέτοιο είχαν. Έρχεται, άκου τώρα θα σου το πω. Και καθυστέρησε λίγο το χορηγό. Ναι. Γίνεται στον Άρη, γίνεται, μιλάμε, κόσμος είχε. Στον δρόμο έφτανε. Και έρχεται. Σε όλα τα μάτσα έχω μάθει ότι γίνεται. Σε όλα, ρε παιδί μου, εντάξει, στον Άρη λίγο παραπάνω. Λίγο, κάνα δύο θέσεις παραπάνω. Δύο θέσεις παραπάνω. Άκου, άκου. Και έρχεται ένα παιδί, σωστότατο είσαι, έρχεται ένα παιδί και του λέει: Νίκο, βάλε με. Θέλω να κάτσει κιόλα. Μην θέλει τέτοια ώρα καρέκλα. Είχε ένα δίκιο γιατί όντω γινόταν πανικό. Λοιπόν. Άρα για τα ρεζερβέ σα. Έχει κρεμάσει και από πάνω. Έχει κάτι ωραίε κρεμαστέ, κουνιστέ, δε φίλε. Απολύφωτο. Πού λέγεται αυτό. Σοβαρά. Κάτι πλάκα κάνει. Όχι, πρώτα δεν το έχω ακούσει αυτό. Στο δείξω το ίντερνετ. Έχει κάτι κρεμαστέ από πάνω, βάζει ζωροφή. Ναι. Καμιά 10 έτσι όπω το έχω κόψει στο μαγαζί, 10-15 και χωράνε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω άρα το τηλέφωνο γιατί είναι σημαντικό για τα ρεζερβέ σα. Γεωργίου Παπαδρέου 9 η διεύθυνση. Τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά από τι 8 το πρωί για το καφεδάκι σα. Μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκει της πόλης για να απολαύσεις φυσικά όλους τους αγώνες πρωταθλήματος, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες ομάδες όλων των ομάδων. Υπάρχουν και πάρα πολλοί υποστηρικτές εκπομπής, οι οποίοι παίζουν το σποτάκι τους πριν ξεκινήσουμε, στη διάρκεια και μετά την εκπομπή, για να μην οδηγούμε και τους φίλους. Σωστά, έτσι. Όλοι. Απλά το Escobar είναι ο μέγας χορηγός. Έως τώρα μπορεί να υπάρξουν και άλλοι, και άλλοι μέγα χορηγοί. Θα το δείξουμε έτσι για να μην αδικήσουμε και τους μάλλον πουλάει κάτι, κάτι ψιλοπουλάει η εκπομπή. Κάτι ψιλοπουλάει. Κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε. Μου έλεγε εσύ δεν πουλάμε νερό στην Ελλάδα. Αντίστροφη ψυχολογία. Να σου φέρω ένα γιανιώτικο γλυκάκι, γουστάρεις. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου γιανιώτικο, ρε φίλε. Χωρίς πλάκα. Δεν έχω φάει. Είναι αυτό το φίλο δεν μ' αρέσει. Είναι αυτό με το σαν ξεκινήσουμε, Ζάχο. Και εγώ θα ξεκινήσουμε. Αλλά το πάμε λίγο με τη σειρά. Όχι, θα πάμε, είσαι πρωτοπόρο πλέον στην πόλη. Να μην το πάμε με τη σειρά των αγώνων. Πώς θες. Ναι, πάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καταρχήν, να μην λοιπόν, πώς θέλεις τώρα για να το κάνουμε, γιατί εμείς θα κάνουμε στον αέρα όλα. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε πω... τρόπους επικοινωνίας εκπομπής. Σωστά, σωστά, σωστά. Αλλά ακόμη τις γραμμές. Όχι γραμμές. Μηνυματικά. Πες για τα μηνύματα. Φυσικά το θυμάμαι, αλλά
Δεν έχουμε εισιτήρια σήμερα. Όχι, εισιτήρια, παιδιά, να ξέρετε. Για πες. Έτσι στα γιατί εσείς, εγώ είμαι νέος στο σταθμό. Οπότε... Αν είναι το μάτς Κυριακή, έως Τετάρτη, Πέμπτη, βαριά, βαριά και αν δώσουμε. Έτσι. Αν είναι τώρα που είναι μεσοβδόμαδα Τετάρτη, μέχρι την Παρασκευή μπορούσαμε να δίνουμε εισιτήρια. Γιατί Δευτέρα που πάνε στην ΠΑΟΚ, επειδή είναι ονομαστικά για να τα εγκρίνουν και να γίνουν. Εγώ νόμιζα έρχονται από εδώ και παίρνουν εισιτήριο. Όχι, γι' αυτό λέμε. Άρα λίστα πάει. Γι' αυτό λέμε ότι όταν κληρώνουμε εισιτήρια, να έχετε την ευκαιρία να στέλνετε μηνύματα, γιατί μην το αφήνετε τελευταία στιγμή. Δεν δίνουμε τις τελευταίες δύο ή τρεις μέρες πριν το ματς εισιτήρια. Λοιπόν, για να δεις ότι είμαι καλός, FM κενό, τη σκέψη σας, την άποψή σας, οτιδήποτε θέλετε, στο 54526. Ναι. Είναι εδώ. Γιατί έχουμε και πάρα πολλά θέματα. Έχουμε την πρώτη ήττα του πρωταθλητή Σεπτεμβρίου, του Άρη Θεσσαλονίκης. Τα ξέρεις καλά αυτά, γιατί τις προηγούμενες 10 χρόνια τουλάχιστον πάντα Σεπτεμβρίου. Το ομολογώ. Μέχρι αυτή η πρωταθλητή Αυγούστου. Αυγούστου, είναι δική μου αυτή. Είναι... Και μια δική μου είναι το πρωταθλητή Σεπτεμβρίου. Ναι, εντάξει. Αυγούστου Σεπτεμβρίου. Είμαι νονός. Το έλεγα από παλιά αυτό, τέλος πάντων. Δεν έχω κανένα copyright, τι να κάνουμε. Ναι, λοιπόν, έχουμε την ήττα του Άρη, του μέτριου έως κακού Άρη, θα πω. Ωραία, εγώ. Στα Γιάννενα. Να μην σε διακόψω. Παρακαλώ. Να κάνω, επειδή είναι ο Άρης, να πω δύο πράγματα εγώ και εσύ την άποψή σου. Να πω τι έχουμε να πούμε. Εντάξει. Έχουμε... Και μετά το αντίθετο. Να πεις εσύ για τον ΠΑΟΚ και να πω κι εγώ, ας πούμε, τι είδα. Έχουμε τη μεγάλη νίκη. Εσύ κάνεις ένα ρεζουμέ. Έχουμε τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, την ολοκάθαρη δικαιότητα νίκη του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς τα παιδιά κάτσαν και παίξαν και τα 94 λεπτά. Δεν φύγανε φέτος. Δεν υπήρχε κομμήνης, νο κομμήνης, νο πάρτι. Μια ολοκάθαρη νίκη με αρκετά καλή ΑΕΚ και θα πω άλλη μια φορά για άλλο ένα μάτς, έναν μέτριο προς το καλό, προς το καλό ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, για να τα λέμε, θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Πρώτα να πούμε για τον Άρη. Σήμερα έχουμε την κλοπή, τη ληστεία μεταφώνου ποδοσφαιρικά πάντα στη Νέα Σμύρνη, το διπλό του Ολυμπιακού. Με δύο μέτρα goal of sight ακυρωθέν του Πανιωνίου. Έχει πάρα πολύ θέμα για να το σχολιάσουμε μηνυματικά και αργότερα στις γραμμές. FM λοιπόν, κενό, το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526. Αργότερα θα σας πούμε θα πότε. Και τις γράμμες, στο 23-10-287 και 3-8 θα ανοίξουμε γράμμες. Περιμένουμε απάντηση και από Μακουκούλα. Για αν αύριο. Θα είναι αύριο στο στούντιο. Ναι, περιμένουμε, τον θέλουμε στο στούντιο. Αυτός έχει και κάποια προβλήματα έτσι λόγω της δουλειάς του μαγαζιού του. Αλλά πιστεύω θα τον έχουμε και αύριο. Να δώσουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Αλλιώς την άλλη εβδομάδα. Να δώσουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Ο Πανετολικός. Ναι. Αυτό είναι έκπληξη. Λαμία 2-2. Ματσάρα. Έγινε ματσάρα. Το παιχνίδι τελείωσε. Δεν είδα αυτό γιατί είχα 94 και τελείωσε στο. Ακόμα μπορεί να παίζουν ακόμα. Στο 100. Να σου πω πώς εξελίχθηκε. Το είδα στο live score. Να μην τα πέναμε την αρχή. Μέχρι το 2-1, κάνει 2-1 ο Πανετολικός. Κάνει στα χασομέρια. Στο 93 η Λαμία κερδίζει πέναλτι. Το χάνει ο Μαστούρ. Ο Μαστούρ. Η Λαμία στο πώς, το 2-1. Στο 94 κερδίζει η Λαμία. Πόσο είναι το σκορ? 2-1. Κερδίζει ο Μαστροκώστας. Κερδίζει. Έτσι. 2-1 κερδίζει. Στο 93 πέναλτι. Το χάνει ο Μαστούρ. Ο Μαστούρ. Ναι. Λογικό. Στο rebound, rebound απαριστάει ένας Blackman, δεν το θυμάμαι. Blackman. 2-2. Α, έτσι μπήκε. 2-2. Και γκολ μου είπε στο 98. Στο 98-99, γκολ. Βάζει ο Πανετολικός και το σφυρίζει ο Φάιντ. Πάρ τον κάτω, τον Τενέ. Ποιος είναι, αυτός δεν είναι. Ο Τενές δεν είναι, έφυγε ο Τενές. Ο Μαστροκώστας δεν είναι, ο Δέλας δεν είναι εκεί. Ο Τενές στη Λαμία, ρε. Πάρ τον κάτω τον Τενέ. Μα δεν το έβαλε η Λαμία. Ναι. Ο Πανετολικός το έβαλε. Ναι, άρα πάρ τον κάτω τον Τενέ. 2-2 έλειξε. 2-2 τελικά. Μου είπε στο 98 ώρα ακύρωσε γκολ τον Πανετολικό. Ναι, σου λέω. 2-2 ρε. Ναι, το ακύρωσε. Ναι, ο Τενέ χάρηκε. Χάρηκε όταν έφαγε τον γκολ, έπεσε κάτω σίγουρα. Το ακύρωσε. Λοιπόν, για να μην αναρωτιέστε, Σπυρόπουλο ο εγκληματία επόπτη, ο οποίο σήκωσε offside. Σκουλά ο διαιτητή, ο οποίο υιοθέτησε και αποδέχτηκε την εγκληματική. Ληστεία που κάνει ο Σπυρόπουλος. Ωραία. Και στερεί την νίκη από τον Πανιόνιο και δίνει 3 βαθμούς στον Ολυμπιακό, ενώ έπρεπε να έχει, άντε να έχει έναν βαριά. Ωραία, τώρα ξεκινήσω εγώ. Βέβαια. Ξεκινάω κι εγώ γιατί μου έδωσε καλή ασυστρέγια. Κλέφτες. Στοπ. Ωραίος. Για το 79-80 ήταν για το πρώτο πρωτάθλημα που μας έκλειψε ο Ολυμπιακός. Τώρα το θυμήθηκα να σου πω την αλήθεια. Να μας πεις και κάτι άλλο. Και στο ημίχρονο τι έγινε. Ωραία, εκεί, θα σου πω ένα. Κάτι βαλίτσες έτσι και από κάτι ταξίδια πήγε. Τάσο, προχθές το μάτς με το. Ωραία, για να το πω με έναν και να πέρα. Μία ερωτησούλα πριν πω για το Γιάννε Νάρη. Προχθές μου είπε σε μία φάση που με έδειξε με την Τζέλση που παίξατε. Ένα, διότι όντως υπάρχει, εγώ δεν είμαι τρελός. Ένα στιγμίο κράτημα φανέλας
ενό δευτερολέπτου. Στο Μαουρίτσιο. Ναι, στο Μαουρίτσιο δεν ξέρω ποιο είναι ο παίκτη, δεν παίζει ρόλο. Ενώ η μπάλα ήταν και από την άλλη πλευρά, μου είπε πέναλτι, έτσι. Ποια άλλη πλευρά. Η μπάλα γίνεται σέντρα, σέντρα ναι, η μπάλα είναι στην άλλη πλευρά. Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Τέλο πάντων, ξέχασε αυτό. Βγάλω το. Είναι με τόσε περιοχέ. Ωραία. Ένα τράβηγμα στη μία, ναι. Πέναλτι μου είπε, έτσι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Άμα φας χαστούκι μέσα στην περιοχή, τι είναι πέναλτι ή όχι. Βεβαίω. Άρα δεν μα έδωσε στο ένα το λεπτό πέναλτι. Δεν ξέρω αν την είδε στη φάση. Όχι, δεν την είδε. Πέναλτι. Χαστούκι μέσα στη μικρή περιοχή. Σε ποιον, να θυμάσαι. Στον Γιουνές, άμα θες θα στο βάλω. Εντάξει. Θα στο βάλω μετά. Μα θες να το βάλω. Άρα πέναλτι. Ναι, εγώ λέω ότι δεν είναι κανένα πέναλτι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καλά, μα φας χαστούκι, ρε φίλε, μέσα στην περιοχή δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να έχει πάρω στη φάση. Εντάξει, να σου πάνω πω, στη φάση τίκα, δεν έχει χαστούκι. Προσέχει τα χέρια, τα πόδια. Ωραία, εντάξει. Είναι, εγώ λέω... είναι διαφορετικό αυτό εντελώς. Ναι, sorry, λίγο και κάνω μερικά έτσι λόγω του. Έχω ένα μικρό προβληματάκι με τα λέμα. Λοιπόν. Άρα πάμε, ξεκινάω. Λογικό, λογικό. Το Σάββατο τα παίξεις. Καλό, αλλά το έχω πριν το Σάββατο. Ωραία, ε. 1-0 προηγήσε. Όπως βλέπεις είμαι τίμιος. 1-0 προηγήσε. Δεν βλέπω να ντύνομαι παπατρέχει. Ναι, και εγώ δύσκολο το βλέπω. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ δύσκολο το βλέπω, αλλά δεν ξέρεις. Ούτε... άμα είμαστε στην Αγγλία μπορεί. Πάντως δεν ζάχω, ούτε ένα συγχαρητήρα δεν έχεις. Για ποιο πράγμα. Παρασκευή κάνουμε πρόβλεψη εδώ και τα δύο μάτς. Α, ναι, και σου λέω. Μου λες πώς το βλέπεις το. Όχι, συγχαιρετικό αυτό. Γιάννε Νάρης, σου λέω, δεν υπάρχει διπλό. Ναι. Το βλέπω, ξεκινάει το μάτς από εκεί και αν φύγει από εκεί, παλιά σου. Ναι. Και πάω, δεν το συζητάμε, έδωσα ναι. 2-0 τελικό σκορ. Ακριβώς 2-0 τελικό σκορ. Δεν το θυμάμαι. Ναι, άσο να το βάλουμε. Καλά, εντάξει, κάτω να μην το βάλουμε. 2-0. Λοιπόν, άρα ξεκινάω γιατί κουράσαμε και τον κόσμο με το. Έτσι, δύο λογάκια για το Γιάννε Νάρης και ένα-δύο πραγματάκια εκτός του αγωνιστικού που θέλω να πω. Το ένα το είπα για το Βιερίνια. Με απογοήτευσε να σου πω την αλήθεια. Τον έχω πιστεύω. Δεν ξέρω βέβαια, πρόσεξε γιατί το σχολιάσαμε. Δεν ξέρω αν αυτού του λογαριασμού, αν του έχουν οι ίδιοι οι παίκτε ή αν κάποιοι του κοντρολάρουν. Καταλαβαίνει. Τώρα το Βιερίνια να έχει, να σου πω την αλήθεια, και με τόσο ακριβή ελληνικά, τόσο ωραίο γραμμένο και τέτοιο ναι. Και να αποστάρει, δεν τον έχω. Καλά, στο Βιερίνια. Πάμε ναι. Στο μάτσο. Πάμε, τώρα, πάμε. Στα... γιατί όχι, έχω και ένα για παίκτη του Άρη. Έχουμε κανένα επιρώτικο τραγούδι να ακούσουμε έτσι. Δεν έχουμε επιρώτικα. Δεν έχουμε επιρώτικα. Μην έχουμε. Δεν έχουμε. Κανένα γιανιώτικο γλυκάκι έτσι. Ξέρω, όχι, ούτε τέτοια έχουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν μια κακή βραδιά του Άρη. Παικτικά κανένα από τα του, αυτά τουλάχιστον που φαίνονται ότι έχουν κάποια ποιότητα και ταχύτητα, δεν απέδωσε. Δεν είδαμε ούτε ποιότητα, ούτε ταχύτητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είδαμε ταχύτητα. Δεν είδαμε αυτές τις γρήγορες αναλλαγές. Οι παίκτες του Άρη, μεσοεπιθετικά, αυτοί οι μεσοεπιθετικοί ήταν περισσότεροι στατικοί, σαν να ήταν βιδωμένοι στο χόρτο, πραγματικά. Γι' αυτό και μπόρεσε εύκολα ο Ταγιάννενα, που ήταν και οι 11 πίσω από τη σέντρα, να κλείσουν τους χώρους. Δεν βγήκαν οι συνεργασίες, δεν έφευγε η μπάλα με αυτή την ταχύτητα που είδαμε τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, γιατί και η Λαμία. Παρότι είναι πολύ πιο μικρή δυναμικότητα από τα Γιάννενα, το ίδιο πράγμα έκανε. Προσπάθησε να κλείσει τους χώρους. Εκεί είχαμε συνεργασίες, έφευγε η μπάλα γρήγορα 1-2, δεν τα είδαμε αυτά. Στατικοί οι παίκτες του Άρη, ο Άρης εγκλωβίστηκε. Βέβαια, παρότι δεν ήταν καλός ο Άρης, τα Γιάννενα δεν ήταν καλύτερα από τον Άρη. Τις σημαντικές ευκαιρίες πάλι ο Άρης τις είχε. Πιστεύω ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Αν κάποιος έπρεπε σώνει και καλά να κερδίσει έστω 49-51, αυτός είναι ο Άρης. Ήταν μια άτυχη στιγμή, ένα αυτογκόλ. Γίνονται αυτά και μάλιστα αυτογκόλ ο Λόιδιος σχεδόν περίπου έβαλε πάλι πέρσι. Πάλι ο Δελιζήσης με στη δράμα. Ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, έβαλε το πόδι ο Δελιζήσης, άλλαξε πορεία. Εντάξει. Πέσαν και λίγο να τον ψηλοφάνε τον Δελιζήση. Κοίταξε λίγο. Εγώ βλέπω ότι τα Γιάννενα. Θα πει σε λίγο. Τα Γιάννενα μπλόκαρε πάρα πολύ καλά τα του. Μα και αυτό τον μπλόκαρε. Δηλαδή, ένα λεπτό ρετάσου. Όποιο κάνει δηλαδή το ίδιο. Άρα, όποιο κάνει το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να αντιδράσει με αυτή τη λογική. Ή και όποια ομάδα άλλη. Κύριε φίλε, πρέπει να έχει. Αυτό σου είπα. Ταχύτητα. Άντε και αυτοματισμού που λε εσύ. Ευελιξία σκέψη του προπονητή σου. Και ο προπονητής έκανε λάθη. Καθυστέρησε καταρχήν να κάνει αλλαγές. Βγήκα. Έφαγε τον κόλπο στο 64-65 και έκανε αλλαγές 80. Βγήκα για μετά το μάτσε εδώ στο Λίμπερο. Ένα πεντάλεπτο, ένα σχολιασμό γρήγορα να κάνω. Ήμασταν στον Νίκο και βλέπαμε το μάτσε εκεί. Το είπα αυτό το πράγμα. Άργησε πολύ να αντιδράσει. Για μένα άργησε από το ημίχρονο. Με βάση την εικόνα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο, έπρεπε ήδη να κάνει δύο αλλαγές. Δεν τις έκανε. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Κανένα δεν μπορεί να ξέρει. Όπως και οι παίκτες κάνουν λάθη, έτσι θα κάνει και ο προπονητής. Mm-hmm. Εδώ κάνουν μεγαλύτεροι προπονητές. Πολύ περισσότερο να κάνει και ο Ερέρα. Ήταν μια κακή συνολικά βραδιά για όλον τον Άρη.
Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το Χ. Χάσαμε. Ας γίνουν τα λάθη παράδειγμα, να τα δουλέψουν έτσι με τα κλασικά αυτά που λένε, να τα δουλέψουν στην προπόνηση έτσι. Και να παρουσιαστεί ο Άρης πιο τέτοιο. Θέλω να πω κάτι για τον Σιώπη, το οποίο το έγραψα και στο. Και στο, δεν ξέρω αν το διάβασε εσύ. Όχι, φίλε, αυτά δεν πήγαμε. Όχι. Και οι παίκτε τη Άκρη μετά το τέλο ήταν και αγκάλιαζαν του παίκτε του Πάου. Ο παίκτη θα σου πω γιατί το ίδιο και μου είπε. Πολύ ωραία assist. Πολύ ωραία assist. Το ίδιο μου είπε ένα Αριανό κιόλα. Μου το είπε το πρωί. Ρεζάχο μου λέει, έχασε η ΑΕΚ λέει, και ντέρμπι, α πούμε, πιο σημαντικό παιχνίδι και αγκαλιάστηκε. Η ΑΕΚ Τάσο πέρσι πήρε πρωτάθλημα, έχει πέσει Champions League και δεν έχει να πάρει 50 χρόνια τίτλο. Σωστό σε αυτό. Κατάλαβε. Γι' αυτό Σιώπη που είσαι πουλέν μου. Είσαι που λένε μου, περιμένω και από σένα και έδειξες 10 λεπτά που έπαιξε όπως και ο Μαρτίνεθ ότι σε αυτά τα 10 λεπτά ο Άρης λειτουργήσε πολύ καλύτερα 13 λεπτά από ό,τι λειτουργούσε στα προηγούμενα 77-78 και τους δύο αυτούς παίκτες πιστεύω, ιδιαίτερα το Σιώπη αλλά και το Μαρτίνεθ. Λοιπόν, Σιώπη, όποτε ο Άρης χάνει θα βάζεις τη μουτράκλα σου κάτω και θα φεύγεις στα αποδυτήρια. Δεν θα ξαναγελάς. Κατάλαβες, αυτά όταν βγαίνεις, έχει φιλαράκια, λογικό, όταν βγαίνεις στην καφετέρια. Και δεν σε βλέπει κάμερα. Όταν χάνουμε, απαγορεύεται και με τον αδελφό σου να έπαιζε στην άλλη ομάδα γελάκια. Κατάλαβες Σιώπη. Τα γελάκια απαγορεύονται. Όταν βγεις με την παρέα σου, με τις γυναίκες σας, με βράδυ για ένα κρασί, για ένα καφέ, γέλα και αγκάλιασέ τον και φίλησέ τον. Χάσαμε από τα Γιάννενα και μου κάνεις χαχαχα, χουχουχου, δεν ξέρω με ποιους άλλους εκεί πέρα. Όχι Σιώπη, δεν είσαι στον Πανιόνιο. Βέβαια, εμείς το βλέπουμε πάντα εντάξει. Οπαδικά. Έτσι τα υποδοσφαιριστές. Αυτό ρε Τάσο, όχι, ρε. Όχι, διαφωνώ. Συγνώμη. Εγώ θα σου πω. Mm. Και πάει και για το προηγούμενη φάση. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι είναι του Βιερίνια. Λέω εγώ. Εγώ γράφω Τάσο που δεν είμαι ο τίποτα είμαι και γράφω ένα post στο τέτοιο και προσέχω τι γράφω. Ο τίποτα. Αυτοί που είναι επώνυμοι και υποτίθεται ότι κάποιοι από αυτούς είναι και παράδειγμα πρέπει να προσέχουν 5 φορές περισσότερο αυτό, από μένα. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Έτσι δεν είναι. Απλά, εγώ απογοητεύτηκα από το Βιερίνια. Πραγματικά αν το. Αν είναι το Βιερίνια αυτό που εντάξει, είναι, θα σας το δείξω μετά. 1500 λογαριασμοί με το Βιερίνια. Είναι group. Και θα έχει και άλλα 200 λογαριασμοί με το UNES και τα λοιπά. Απλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που λέει για το Σιώπη. Ναι. Και εγώ εκνευρίζομαι με πάρα πολλού παράγοντε. Δεν λέω κάτι παράγωγο. Και παίχτε. Όχι, γιατί είμαστε οπαδοί. Σωστά μιλάς σαν οπαδός. Θέλω να κλάψει, ρε εσύ. Σωστά μιλάς σαν οπαδός, σου λέω. Απλά έχει μια διαφορετικότητα εδώ. Εμείς το αντιμετωπίζουμε από το οπαδικό μας μετερίζει. Αυτοί όμως πολλοί ποδοσφαιριστές από μικρά παιδιά στις εθνικές, στην K20, K17 και ξέρω εγώ στις ομάδες μεταξύ τους γνωρίζονται. Ναι, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα να του δώσει μπουνιά. Έπειτα να σου πω κάτι. Τάσο. Ο Σιώπης, πόσο είναι ένα μήνα στον Άρη. Ναι. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τι πρέπει να κάνει. Ο Σιώπης νομίζει ότι είναι στον Πανιόνιο ακόμα. Ναι. Με αυτό λέω. Κατάλαβες. Μα αυτό του λέω τώρα, Τάσο. Στο μικρόφωνο αυτό του λέω. Απλά μην τον κάψετε. Όχι βέβαια. Επειδή. Όχι βέβαια. Χαμογέλασε ή ξέρω εγώ ψιλοαγκάλιασε έναν. Όχι, όχι, όχι. Άκου τι σου λέω. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βλέπεις ένα παίχτη τη μέρα που χάνεις γιατί έχεις φιλοδοξίες, γιατί έχεις χρόνια να πάρεις τίτλο. Γιατί ήσουν χρόνια στη Β' Εθνική, στη Γ' Καταλαβαίνω ότι σε πειράζει, αλλά. Μην το κάνουμε εξυλαστήριο θύμα. Επειδή η ομάδα ήταν μετριότατη. Ναι. Επειδή όχι. Ο Ερέρα δεν είχε plan B. Και επειδή έκανε τις αλλαγές στο 80. Όχι. Έχει σχέση καθαρά. Δεν μετράω την απόδοση ούτε της ομάδος. Και η ομάδα και μονότερμα να έπαιζε και 10 δοκάρια. Αν χάναμε το ίδιο θα σου λέγα. Ωραία. Δεν παίζει ρόλο. Και λέω πρόσεξε για να το αποσαφηνίσω. Για να πάμε και στο διάλειμμα. Ναι. Δεν λέω να μην έχεις παρά. Φυσικά τους παρά. Βλέπεις την κάμερα να είσαι λίγο έξυπνος. Να είσαι λίγο έξυπνος. Δεν είσαι στον Πανιόνιο πλέον, Σιώπη. Στον Άρη είσαι, κατάλαβες. Στον Άρη που έχει να δει χαρά 50 χρόνια, Σιώπη, κατάλαβες. Δεν είσαι στον Πανιόνιο. Γελάκια κομμένα όταν ο Άρης κάνει. Ακόμη και υποκριτικά, σαν ηθοποιός, κάντο και να μην το νιώθεις. Δεν μπορώ να σε βλέπω εγώ μετά από ήττα να αγκαλιάζεις τους άλλους και χαχαχουχαχαχα. Αυτά όταν βγεις με τη γυναίκα σου, με τους φίλους σου, στην καφετέρια. Αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτάκι μπορώ να έχω. Βέβαια. Λοιπόν, για να το πω και να πάμε και στο διάλειμμα. Δεν αλλάζει η άποψή μου. Σου είχα και πει την προηγούμενη εβδομάδα για το μάτς της Τετάρτης να πω και να κλείσω και μετά διαβάσει και τέτοια. Θεωρώ καθαρά γοήτρο το μάτς. Θέλω να κερδίσουμε φυσικά την Τετάρτη, αλλά θεωρώ πιο σημαντικό το μάτς της Κυριακής. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Προτιμώ να κερδίσουμε τα Γιάννενα, σου είπα, και την Τρίπολη, που το θεωρώ πλέον πολύ σημαντικό παιχνίδι και θα εξηγήσω μετά γιατί. Και φυσικά να παιχτεί ένα μάτς την Τετάρτη. Πιστεύω και οι δύο θα κάνουν πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες.
το προανήγγυλαν φυσικά και οι δύο προπονητές. Και όποιος είναι πιο τυχερός και καλύτερος θα κερδίσει. Αυτό. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα το πρώτο. Έτσι, FM κενό, σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Θα επανέλθουμε. Θα σχολιάσουμε για το μάτσε του ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρμπι. Την καθαρή νίκη του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι το χρωστούσε από πέρσι αυτό. Και εσύ ό,τι θες να πεις αυτά που είπα. Ναι, βεβαίως. Θα πω κάποια πράγματα στον Ζάχο, θα απαντήσω. Και εγώ. Και φυσικά, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Αν προλάβουμε πριν τις 11, αν δεν προλάβουμε μετά τις 11. Μία ώρα θα είναι δική σας. Μετά μία ώρα γεμάτη θα είναι όλοι των ακροατών. Περιμένουμε απάντηση από Μακουκούλα. Break και ερχόμαστε. Πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο. Μπορείτε να μπείτε λίγο στο ΠΑΟΚ 24, στο site ΠΑΟΚ 24, να δείτε 4 ερωτήματα που έχει βάλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγο για την διαιτησία. Αντίδραση μετά τη νέα αλλίωση αποτελέσματος υπέρ του Ολυμπιακού. Επιτέλους αντίδραση από τον επίσημο ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπείτε και δείτε τώρα στο ΠΑΟΚ 24 τα 4 κέρια ερωτήματα στην αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα οποία κάνει. Είναι 4 ερωτήματα φωτιά, επαναλαμβάνω, μετά τη νέα κλοπή της νίκης του Ολυμπιακού μέσα στη Νέα Σμύρνη και την αλλίωση, την καθαρή αλλίωση αποτελέσματος που ακυρώνουν ολοκάθαρο γκολ του Μασούρα με καλυπτόμενος 2 μέτρα, το ακυρώνει ως offside και στο 93 ο Ολυμπιακός κάνει το 0-1 και παίρνει τους 3 βαθμούς αντί να πάρει μισό. Σπυρόπουλος ο επόπτης. Λέγεται ο κύριος, κρατήστε το λίγο καλά το όνομα. Σπυρόπουλος ο κύριος, ο οποίος είδε 2 μέτρα καλυπτόμενο το Μασούρα και σήκωσε τη σημαία offside αφού μπήκε τον γκολ. Αφού μπήκε τον γκολ, σήκωσε τη σημαία. Και Σκουλάς, ο διαιτητής, ο οποίος το υιοθέτησε, το αποδέχτηκε και ακύρωσε τον γκολ. Όταν μιλάμε για κλέφτες, όταν η τούμπα δονείται υπό την ιαχή κλέφτες, ξέρουμε τι λέμε. Ξέρουμε πλέον τι πρέπει να κάνουμε. Μπείτε λοιπόν στο ΠΑΟΚ 24 να δείτε τα 4 κέρια ερωτήματα. Τα έχω εδώ μπροστά μου, τα βλέπω. Δείτε τα και εσείς να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Ωραία. Κάτι σε αυτά που είπα, θες να σχολιάσεις, γιατί μετά θα σχολιάσω κι εγώ σε αυτά που θα πεις. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Και εσύ να σχολιάζεις αυτά που λέω για τον Άρη, και εγώ να σχολιάζω αυτά που θα πεις για τον ΠΑΟΚ. Ας πούμε, συμφωνούμε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Επιβεβαιώνομαι στην τοποθέτησή μου που έχω από την αρχή της εκπομπής και από την αρχή του πρωτοθλήματος. Όσον αφορά ότι ο Άρης έχει φτιάξει ένα καλό σύνολο, ο Πάκο Ερέρα έχει κάνει μια καλή ομάδα, αλλά χρειάζεται χρόνο. Πίστοση χρόνου για να δέσει, αν μπορέσει να δέσει, αν μπορέσουν να εγκληματιστούν οι ποδοσφαιριστές και να βρεθούν μεταξύ τους, αν μπορέσουν να βρουν την κατάλληλη συνταγή, την ανάλογη χημεία μαζί το είπα, για να μπορέσουν να συνεπάρξουν και να πάρουν αποτελέσματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ εδώ και πόσα χρόνια... Το ψάχνε αυτό. Αυτό είναι το ψάχνε, βρήκε ένα βασικό κορμό και βλέπεις ότι με μέτρες εμφανίσεις μπορεί και παίρνει τις νίκες. Μα αυτό λέμε, ότι όταν έχεις, σε αυτό συμφωνώ, όταν έχεις κορμό και οι μεταγραφές που κάνεις είναι λιγότερες, ούτως ώστε να μην έχεις και αυτό το πράγμα ότι ο Άρης δηλαδή άλλαξε 18 παίκτες τώρα φέτος. Έτσι, ή 18 ή 19 με διαφέρει, μπορεί και 17, εκεί τέλος πάντων. Η επόμενη μεταγραφική περίοδος, το Δεκέμβριο όποτε θα είναι, θα χρειάζεται 5 παίκτες. Θα φύγουν κάποιοι που δεν είναι καλοί, θα μπουλιάσει 5. Μετά 4, μετά 3, μετά κάποια στιγμή κάπως έτσι γίνονται. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αδύνατα σημεία του Άρη του Σαββάτου μέσα στα Γιάννενα, η έλλειψη πάθους των ποδοσφαιριστών. Δεν είδα να γυαλίζει μάτι, δεν είδα δυναμική, δεν είδα πάθος, δεν είδα να βάζουν το πόδι. Χάσαμε και πολλά λάθη και πολλές καμένες. Πάρα πολλά λάθη. 51 λάθη έχει ο Άρης. Πάρα πολλά λάθη. Η έλλειψη πλάνου B. Plan B στον Πάκο Ερέρα για το γκολ. Δεν περίμενε εκείνη τη φάση. Μπλόκαρε. Πιστεύω να φάει γκολ. Αλλά βλέπεις ότι γίνονται και αυτά. Υπάρχουν όχι, αυτά πρέπει. Αυτά πρέπει όλα τα ενδεχόμενα ένας προπονητής να τα κάνει. Νομίζω να ότι τα έχει δουλέψει. Αντέδρασε πάρα πολύ σπασμωδικά και καθυστερημένα. Στο 80, ενώ μπήκε το γκολ στο 65, ένα τέταρτο το πέταξε στον κάλαδο των Αχρήστων. Ενώ πιστεύω ότι αν γινόταν σταδιακά οι αλλαγές, θα μπορούσε να ισορροπήσει ο Άρης και να κάνει περισσότερες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Φάνηκε αυτό στο τέλος, στα τρία τους τρεις. Τέλος πάντων. Θα το πω ως κινήσεις πανικού οι τρεις αλλαγές μαζί. Και δεν το λέω για να πικάρω. Το λέω από την ποδοσφαιρική πλευρά. Άμα έμπαινα νωρίτερα, μπορεί να ήταν και διαφορετικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον ένα βαθμουλάκι να το παίρναμε. Μπράβο. Και νομίζω ότι πετάχτηκε ένας βαθμός. Για όλες αυτές τις αιτίες που προανέφερα, στον κάλαθο των Αχρήστων. Μπορεί να τον βρει κάπου αλλού. Δεν τελειώνει εδώ.
Έτσι, ένα μάτς είναι, το έχασε ο Άρης. Στο επόμενο. Μπορεί να μην ήταν στο πρόγραμμά του βάσει τις τρεις πρώτες αγωνιστικές στην εικόνα που είδαμε. Αλλά είναι υποχρεωμένος να σκύψει το κεφάλι, να δουλέψει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και τα μάτς είναι το ένα μετά το άλλο. Και να συνεχίσει, γιατί άμα έρθει κάποιο άλλο άσχημο αποτέλεσμα με την Τρίπολη, γιατί η Τρίπολη είναι μια μάτς. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ δυνατή ομάδα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Έπαιξε με τους τρεις μεγάλους, δυσκολεύτηκαν και οι τρεις για να την κερδίσουν. Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό, γιατί θα είναι παιχνίδι για μένα, είναι παιχνίδι εισόδου UEFA αυτό. Έκανε την πρώτη νίκη, βέβαια. Πήρε τα πάνω της. Εντάξει. Ο Άρης έκανε την πρώτη στραβή. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ποιο είπε ότι είναι εύκολο. Στο Κλεάνδης Βικελίδη στην επόμενη αγωνιστική. Ο Μπουγάτσος λέει είναι πανεύκολο. Το χωριό της Τρίπολης λέει πιο καλά. Εντάξει. Καλά, τώρα ο Νίκος τρολάρηκε λίγο. Τρολάρηκε λίγο. Φαβορεί είναι ο Άρης, αλλά πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Πάμε λίγο στο. Πάμε στα δικά σου και θα πω κι εγώ. Και θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ δεν έπεσε στην λακκούβα στο να μείνει το μυαλό του και των ποδοσφαιριστών και των προπονητών και όλου του κόσμου στο περσινό ματς. Το φοβόμουν πάρα πολύ αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει μέσα για να παίξει εκδικητικά, για να παίξει για το περσινό κλεμμένο πρωτάθλημα, για το άδικο παιχνίδι που διεκόπη εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς το ξεπέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Έπαιξε αρκετά έξυπνα, θα πω εγώ. Έπαιξε με την περσινή εντεκάδα του κυπέλου. Αυτή η εντεκάδα που κατέβασε ο Άδωνο Τσέσκου είναι η εντεκάδα που κατέξε το κύπελο μέσα στην Αθήνα. Να, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Οι ίδιοι και οι 11. Η αρχική 11 είναι αυτή. Ο Λιμνιός ήταν στο τελικό. Βέβαια. Ήταν ο Λιμνιός στο τελικό. Βέβαια, ούτε το θυμάμαι αυτό. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν. Ναι, βέβαια. Πρέπει να ήταν. Δεν επιμένω. Δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η 11 του τελικού. Έχω αυτή την εντύπωση. Ξεκίνησε η ΑΕΚ αρκετά δυνατά. Η ΑΕΚ η οποία ήταν καλή εχθές. Και πραγματικά εμένα με εξέπληξε κάποια στιγμή. Το ότι στο πρώτο 15 λεπτό, 17 λεπτό, άντε 20 λεπτό είχε την κυριαρχία, την κατοχή της μπάλας, δημιούργησε ευκαιρίες. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, που δεν το είδα εγώ στο γήπεδο όταν ήμουν, το παρατήρησα. Στο 7 είχε 3 κόρνερ. Είχε το δοκάρι. Μια καθοριστική φάση που εκεί, άμα γίνει το 0-1, θα είναι άλλο μάτς. Όπως και του Άρη, το λέει ο φίλος. Εντάξει, τα λέμε όλα γρήγορα. θα είναι άλλο. Ναι, στο μήνυμα θα το διαβάσουμε. Θα είναι άλλο μάτς. 100%. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η θεία δίκη. Η νέμεσης υπάρχει κάποια στιγμή. Τα δοκάρια σταμάτησαν χθες στην ΑΕΚ και δεν μετατράπηκαν σε γκολ, γιατί υπήρξε η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έδωσε το 2-0 χθες στον ΠΑΟΚ με δύο γκολάρες του Πρίγιοβιτς, που επιβεβαιώνει ότι είναι ο καθαρόιμος center for, ο καλύτερος από τους καλύτερους center for στην Ελλάδα που έχουν περάσει. Έχει βάλει 44 γκολ σε 69 αγώνες, 44 γκολ σε 69 αγώνες, τρεις τελικές εχθές, δύο γκολάρες, πραγματικά, και νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, το χρωστούσαμε αυτό, στην ΑΕΚ, no communis, no party, δεν θέλω να μπω και να σχολιάσω πάρα πολύ το αγωνιστικό, αυτό που έχω να πω είναι ότι στο αναστατικό κομμάτι, αμυντικά ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά, κινδύνευσε αρκετές φορές από την ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, ακόμα και το αν είχαν 2-0, να πω ότι παρατήρησα ότι δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι. Πολεμούσε να το γυρίσει, να βάλει ένα γκολ, να ξαναμπεί στο παιχνίδι, ακόμα και στο 93 έκανε φάση. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν αρκετά καλός από το 20 και μετά, ισορρόπησε το παιχνίδι, έφερε την ΑΕΚ στα μέτρα του, δημιούργησε και αυτός ευκαιρίες με το Βαρέλα, η κεφαλιά. Ένα σου του Πέλκα, ένα σου του Βιερίνια που θυμάμαι πάρα πολύ επικίνδυνα. Νομίζω ότι είναι δικαιότατο το αποτέλεσμα. Είναι μια ολοκάθαρη νίκη. Ευτυχώς η ΑΕΚ έκατσε και τα 95 λεπτά. Δεν αποχώρησε για κάποια αιτία. Προκλητικός ο Δημητριάδης, ο οποίος φορούσε φανέλα και έγραφε ΑΕΚ Πρωταθλήτρια Ελλάδος 2018. Καθόντας στο μπάγκο του Άρη, προσπάθησε να προκαλέσει. Τη ΑΕΚ, προσπάθησε. Ο πρώην παίκτη του Άρη. Προσπάθησε να προκαλέσει πάλι ο Μπούλης, αλλά δεν τα κατάφερε. Και το δικό σας τώρα double στην Αθήνα, τι ήταν, είναι προκλητικό. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πώς, τι ήταν. Έτσι. Στην Αθήνα και δικιού το έκανα. Ναι. Νομίζω ότι είναι δικαιότατο το αποτέλεσμα. Το είδε όλη η Ελλάδα. Το χρωστούσαμε. Το χρωστούσαμε από πέρσι, γιατί πέρσι κάποιοι κύριοι επέλεξαν να κάνουν την πάπια, να κάνουν τον Κινέζο, να μείνουν στα αποδυτήρια και να οδηγήσουν
το αποτέλεσμα και τους τρεις βαθμούς να κριθεί στα δικαστήρια. Εντάξει, φέτος δικαστήρια δεν υπάρχουν, κομμήνιδες δεν υπάρχουν, ποντίκηδες δεν υπάρχουν. Φυσικά τα δύο τέρματα που πετυχαίνει ο Πρίγιοβιτς δίνουν το τρίποντο, το ολοκάθαρο τρίποντο, επαναλαμβάνω, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια νίκη η οποία είναι 6 πόντους, δεν είναι 3 πόντοι. Είναι 3 πόντους που παίρνει ο ΠΑΟΚ και 3 που χάνει η ΑΕΚ. Καλύφθηκε η διαφορά τουλάχιστον από την ΑΕΚ από το μείον 2 την τιμωρία που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ φέτος. Και έχω την εντύπωση ότι την Κυριακή θα δώσει ένα ντέρμπι στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Και αν καταφέρει και φύγει νικητής μέσα και από το Καραϊσκάκι, τότε βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ νωρίς όμως, ακόμα και νίκη να πάρει ο ΠΑΟΚ νομίζω την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, έχει πάρα πολλά μάτς, θα έχει άλλα 25 μάτς κοντά, οπότε καλύτερα να μην μιλάμε από τώρα για το πρωτάθλημα, απλά θα πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των κυρίων διεκδικητών του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Αυτά εν ολίγης, δεν θέλω να λαϊκίσω, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Μέσα σε όλα πρέπει να τονίσω ότι ακούστηκαν πάρα πολύ έξυπνα συνθήματα χθες στην Τούμπα. Υπήρχε και ένα πανό το οποίο έγραφε, το είδες, ελπίζω να το είδες αυτό το πανό. Το είδα, γιατί περάσατε τη σέντρα σε αυτό το μάτς. Ναι, μπράβο, το περάσαμε τουλάχιστον 100 φορές τη σέντρα σε αυτό το μάτς. Με την Τζέλσι δεν το μισό είχαμε δει. Αν μπράβο, είναι αντιθέσει με την Τζέλσι, αν μπράβο, και να σου πω για την Τζέλσι. Εντάξει, να πούμε ότι ακούστηκε εκατοντάδες φορές η αρχή από όλο το γήπεδο, από 28.000 κόσμου. Κλέφτες, δικαιολογημένα θα πω εγώ. Κάποια στιγμή ακούστηκε και βάλτε μέσα τον Κομίνη. Μιλάμε για ότι όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ έπρεπε να κοιτούσαν χαμηλά. Ο Κομίνης από τη Δεσποτεία που βρίσκεται έπρεπε να ντρεπόταν που ήταν σπίτι του εκεί με τους δικούς του, με ποιους έβλεπε το μάτς. Εντάξει, με όλα όσα συνέβησαν, νομίζω ότι ήταν η τέλεια νίκη για όλους αυτούς τους λόγους που συζητάμε, που ακούτε, που έχω προαναφέρει. Για Τετάρτη πες, γιατί... Κοίτα εδώ το offside. Ναι, κάτσε να το δω. Κοίτα, 62 είναι η φάση, το νομίζω στο πρώτο ημίχρονο. 62 ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός, ο μποξέρ. Κοίτα, ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο Περσινός. Αυτός ο μποξέρ είναι αυτός. Ναι, ο προπονητής του Λεβαδιακού είναι νομίζω. Λίγο το ραπτόπλο το μοιάζει λίγο. Ναι. Εδώ δες. Εντάξει, δεν υπάρχει offside. Ένα μέτρο πίσω. Τι ένα μέτρο. Εδώ. Και το βάλε. Μπαίνει, το κάνει και μόλις βάζει τον γκολ το σηκώνει. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή ωραίο, με γυμνό μάτι το βλέπεις. Ωραίο αυτό. Είναι ρε φίλε, τώρα πέραν της πλάκας. Εγώ ήθελα να κερδίσω φυσικά ο Ολυμπιακός. Πέραν της πλάκας. Γιατί ήθελες να κερδίσεις ο Ολυμπιακός. Για να μην πάρει το πρωτάθλημα πάω. Καλά, εσείς πρωτάθλημα δεν θα πάρετε. Εντάξει τώρα. Έτσι δεν είπες. Εντάξει. Παλεύουμε. Άμα είμαστε στην Αγγλία θα ήθελα. Εντάξει. Νόμιζα λόγω προέδρου. Όχι. Μ' αρέσει που σηκώνει ο αμυντικός του Ολυμπιακού, σηκώνει και το χέρι. Αυτός που τον καλύπτει. Πάντα αυτό πραγματικά είναι σωστό. Αυτός που κάνει την μαμακία, για να μην το πούμε διαφορετικά, πάντα αυτός σηκώνει το χέρι. Αυτός που τον καλύπτει, πάντα αυτός σηκώνει το χέρι. Τι σηκώνεις, ρε φίλε, ένα μέτρο μπροστά είσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για την Τετάρτη πες και να πω και εγώ και να πάμε στο τέρμα να έχουμε γραμμές. Για την Τετάρτη, εντάξει, έχετε ένα ντέρμπι της πόλης. Ας το χαρακτηρίσουμε ντέρμπι, γιατί είναι δύο ομάδες από την πόλη. Έτσι, αυτός είναι ο κλασικός όρος. Όταν είναι, ναι. Σωστό. Εντάξει, μην λαϊκίσουμε, ρε παιδί μου. Okay. Να λαϊκίσουμε. Μετά από αρκετά χρόνια, γιατί πιο πολλές φορές αυτά τα χρόνια έχω παίξει με τον Άγιαξ παρά με σένα. Το εμπεδώσαμε. Έτσι, ναι, η αλήθεια είναι. Το εμπεδώσαμε. Να παίξω και με τον συμπολίτη μια φορά, ρε παιδί μου. Όλο με τον Άγιαξ δεν γίνεται. Σωστά. Νομίζω ότι θα κάνει rotation και σε αυτό το μάτσο ο Λουτσέσκου. Θα δώσει περισσότερη βάση στον Ολυμπιακό, όπως έκανε με την Τζέλσι. Έκανε. Άφησε 4-5. Έξω οι δεκαδάτους. Μη ζητάει ο κόσμος να παίξουν όλοι όμως. Ο κόσμος σίγουρα δεν ζητάει να παίξουν όλοι, γιατί σίγουρα θέλει μεγάλο σκορ. Ναι, και νίκη του ΠΑΟΚ με μεγάλο σκορ. Άρα λέμε, για να το συζητήσουμε, άμα θέλει ο κόσμος νίκη με μεγάλο σκορ και αυτή κανένα διάρρη, δηλαδή θα υπάρχει απογοήτευση μαζί. Σίγουρα. Σίγουρα. Βέβαια, δεν θα υπάρχει. Όπως όταν σας κέρδισε ο Ηρακλής 0-1. Δεν θα υπάρχει. Πότε, ρε. Δεν σας κέρδισε ο Ηρακλής 0-1. Στο πρωτάθλημα. Πότε. Σε κέρδισε 0-1. Πότε. Τη δεύτερη χρονιά που ανέβηκε. 0-1, σε κέρδισε. Γιατί στο κύπελο είχε κάνει το 0-1, αλλά έφαγε μια μούτζα γκολ. Εντάξει, εκείνο είναι άστο. Εκείνο στη Β' ήταν τότε. Πώς λέω στην Α' λοιπόν, για Τετάρτη. Ναι. Εγώ δηλαδή πιστεύω... και να χάσει, δεν θα σε πειράξει η τρέγια.
Καλά, τρελό είσαι. Εγώ θέλω 8-0. Ε, καλά, εντάξει, εγώ θέλω. Ρε, έτσι, τι θα πει, φυσικά. Αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο μεγάλο σκορ. Νομίζω ότι θα είναι. Θα μα σταματήσει στα 7. Ε, κοίταξε λίγο. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει μόνο rotation. Πιστεύω και ο Άρης θα κάνει rotation. Και ο Άρης θα κάνει. Εντάξει, γιατί μετά τη στραβή στα γύρω στο Γιάννενο έχει δύσκολο μάτς με την Τρίπολη. Και δεν νομίζω ότι έχει το βάθο στον πάγκο και το ρόστερ το ανάλογο για να έχει την πολυτέλεια να παίζει. Και με τους 11 ποδοσφαιριστές σε κύπελο και πρωτάθλημα. Ο Άρης έχει παίκτες, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά έχει και για rotation, αλλά δεν είναι rotation. Πρέπει να παίξουν κάποιοι παίκτες όπως ο Σιώπης, ο Μαρτίνεθ, ο Μαυράη. Πρέπει να παίξουν γιατί πιστεύω και οι τρεις, ειδικά αυτοί οι τρεις, θα αποτελέσουν βασικούς ενδεκαδάτους παίκτες στη συνέχεια. Άρα πρέπει να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Όπως και κάποιοι δικοί σου παίκτες. Έτσι δεν είναι. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, να πω λίγο γιατί ξέχασα να πω αυτό. Γιατί... Και να σχολιάσω εγώ και να πάμε στο διάλειμμα. Για την ΑΕΚ. Πολύ γρήγορα θα. Καταρχήν να πούμε ότι το budget σε εκατομμύρια ευρώ είναι 60, κάτι του Ολυμπιακού, με δύο παίκτες παραπάνω, 60 του ΠΑΟΚ. 60 τι, 60 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Το budget, ναι. Σοβαρά μιλάει τώρα. Ναι. Και τη ΣΑΕΚ είναι 38 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ έχει πάρει, έχει ασφαλίσει 25 με 30 από το Champions League. Καλά, εγώ δεν τα ξέρω. Ο ΠΑΟΚ έχει Πρίγιοβιτς, που τον πληρώνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο και νομίζω ότι δικαίωσε το συμβόλαιό του με τα χθεσινά γκολ. Ο άλλος δεν κράτησε τον Αραούχο. Ναι. Εγώ δεν θα πω τι έχει. Δεν κράτησε τον Αραούχο. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει στον πάγκο, στα στόπερ του, τον Χατσερίντη, που είναι εθνική Ουκρανίας και έπαιξε πάρα πολλά χρόνια σε Champions League κτλ. Ωραία. Και άλλοι δεν έχουν εναλλακτική λύση. Ούτε ενισχύθηκε στα χαφ η ΑΕΚ, ούτε στα άκρα της. Νομίζω ότι η τσιγκουνιά του Μελισσανίδη θα στοιχήσει και στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά και στο Champions League, εκεί που θα κάνει 6 στις 6 ήττες, πιστεύω. Ωραία. Ή αν θες, δεν θα κάνει καμία νίκη στα 6 μάτς που θα δώσει στο Champions League. Καλά. Δύο λεπτάκια εγώ να πω πάνω σε αυτά που είπες και να κλείσουμε. Κλείσουμε. Για το δεύτερο ημίρο, να περάσουμε στο διάλειμμα και μετά να ανοίξουμε τις γραμμές για μία ώρα. Θα είναι δικές σας γραμμές. Εγώ, καλά, αυτό που είπες ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε δίκαια κέρδισε. Δεν έγινε καμιά δικαία, δίκαια κέρδισε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ήταν καλύτερη, έστω ελάχιστα, αλλά ήταν καλύτερη. Είχε περισσότερες ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φυσικά διαθέτει περισσότερες ευκαιρίες. Έτσι λέω εγώ, ρε φίλε. Περισσότερα. Δύο δοκάρια είχε, άλλες δύο-τρεις ευκαιρίες κλασικές. Ο άλλος έκανε τσάφα από το πέναλτι μόνος και μέχρι το 93, όπως είπες και εσύ, είχε ευκαιρία. Απλά επειδή έχει προσέξει μόνο ευκαιρίες. Όχι, γιατί δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ είχε. Η ΑΕΚ, μα και ο ΠΑΟΚ είχε. Εγώ δεν είπα. Είχε τρεις ευκαιρίες. Δεν είπα ο ΠΑΟΚ δεν είχε. Είπα η ΑΕΚ είχε περισσότερες. Mm. Προσέχω το λόγο. Περισσότερες είχε δύο δοκάρια. Και ο ΠΑΟΚ, τις ευκαιρίες που έκανε, τις έκανε στο 1 και στο 2-0. Μία ευκαιρία είχε με το Βαρέλα στο 0-0. Την κεφαλιά. Ωραία. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη ποιότητα. Το 0-0 έκανε το δοκάρι το πρώτο. Το δοκάρι είχε δύο σου του Μάνταλου που έβγαλε ο τέτοιος. Είχε την κεφαλιά στο ένα μέτρο. Κεφαλιά στο 41, δεν είναι κεφαλιά. Κεφαλιά στο 41, ναι, εκείνο, ναι. Εκείνο είναι ευκαιρία, ναι, όντως. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη ποιότητα, όπως σωστά είπες, πιο αποδυναμωμένη ΑΕΚ από πέρσι, τουλάχιστον και σε ονόματα και σε αξία παικτών. Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη ποιότητα και έχει περισσότερο αυτό το μεγάλο του ΠΑΟΚ που πρέπει να το προσέξει για την Τετάρτη ο Ερέρα, άσχετα αν δεν παίξει ο Μάτος. Ο Μάτος είναι και από την άλλη ποιον έχετε, ναι, ο Βιερίνια. Μάτος Βιερίνια. Ναι, εντάξει. Είναι. Πιο πολύ λίγο από το Μάτος. Θα παίξει Τόσκα και Κίτσου. Ναι, γιατί αυτά ξέρεις δεν μου αρέσουν τα transition, ναι. Ναι, τα μάθαν όλοι βλάχοι τα transition. Η μεταφορά του παιχνιδιού από την άμυνα στην επίθεση γίνεται πολύ γρήγορα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ γρήγορα άκρα και έχει και πολύ γρήγορους μπροστά, extreme. Οπότε εκεί είναι η μεγάλη δύναμη του ΠΑΟΚ, πιστεύω, χωρίς να είμαι προπονητής. Το έκανε πολύ καλά, εφόσον έκανε και το 1-0. Το έκανε πολύ καλά και μπορούσε να το κάνει και όπως το έκανε 2-0 και 3-0. Δεν θεωρώ ότι ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως λες και εσύ, 25-26 μάτς έχει. Ήταν μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Όντως, ελπίζουμε να σταυροπατήσετε την Κυριακή. Να χάσετε. Εντάξει, τώρα κοίταξε, παίζουμε και με την ομάδα του Προέδρου σου. Και του Βρίζα. Και του Βρίζα. Είναι λογικό. Θα στεναχωρέθηκε λίγο ο Ζαγοράκη όμως. Θα στεναχωρέθηκε ο Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκη είναι λίγο πολύ λίγο. Στο 2-0 θα το στεναχώρησε, πιστεύω. Μπορεί, δεν ξέρω. Αντάμαθε εκεί στι Βρυξέλλε. Να το ρωτήσουμε. Είναι εδώ. Να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, άρα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 38 για δικό σα, όπως και το 6945-287 και 38. FM κενό, οι ντροπαλούλιδες, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, το ξαναλέω άλλη μια φορά, να δείτε τα τέσσερα κέρια ερωτήματα που έκανε μετά τη σφαγή του Πανιωνίου.
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κύριο Βασιλιάδη, προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Ο 779 έχει δύο μηνύματα, ένα μήνυμα να διαβάσουμε. Ο ΠΑΣ μπλόκαρε τον Άρη, αλλά αν το δοκάρι στο 29 ήταν γκολ, άλλο μάτς θα ήταν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το ΠΑΟΚ είναι μάτς γοήτρου, με Τρίπολη είναι σως. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. 79. Σίγουρα φίλε, αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Τα αποτέλεσματα μετράνε και ένα μάτς δεν τελειώνει στο 29 ούτε στο 20. Υπάρχουν οι προπονητές οι οποίοι μπορούν να γυρίσουν ένα μάτς, γι' αυτό πληρώνονται, γι' αυτό θεωρούνται ικανοί, γι' αυτό λέμε ότι στείλουν καλά τις ομάδες. Υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι καθορίζονται από την προετοιμασία που κάνει κάθε ομάδα και από την επιλογή στο ρόστερ που φέρνει κάθε καλοκαίρι. Δεν τελειώνει ένα μάτς το 29. Έτσι. Τώρα ότι θα ήταν άλλο μάτς, σίγουρα το είπα και μόνος μου, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξεις να βρεις τα λάθη σου, τι έφταξε, να το σχολιάσεις καλό προαίρετα για να το διορθώσεις. Δεν σε λέω να το κάνεις ρουσλάνα. Όμορφα και ωραία. Okay. Πάμε στο break. Βασίλη, έχεις τα συγχαρητήρια του φίλου μου του Χρήστου για τις μουσικάρες λέει, που παίζει ο Βασίλης. Τα μετέφερα, Χρήστο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σας. Το 2310-287-38 για δικό σας. 6945-287-38 επίσης δικό σας. Όπως και το FM, και ενώ γράφετε το σχόλιο σας, το μήνυμά σας στο 54526. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Ο Θοδωρής είμαι. Έλα, από Θοδωρή. Αθήνα, ο Ολυμπιακός. Ωραία, σε ακούμε. Γεια σου Θοδωρή. Τι κάνετε καταρχάς, τι κάνετε. Καλά φίλε. Πάντα καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ, αυτό που είδα εγώ προχτές. Με βάση αυτό που είδα. Δεν κέρδισε εύκολα. Αλλά είδα και το Λουτσέσκου λίγο πιο μαζεμένο σε σχέση με αυτό που παίζει συνήθως. Συμφωνείς, Τάσο? Για ξαναπες το λίγο. Είναι πιο μαζεμένο το Λουτσέσκου, λέει. Είδα λίγο πιο μαζεμένο το Λουτσέσκου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ συνήθως παίζει υπερβολικά επιθετικά. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ επιθετικά. Η αμυντική του γραμμή δηλαδή βγαίνει στο κέντρο συχνά. Χτες ήταν λίγο πιο μαζεμένος. Καλά έκανε. Έπρεπε να διαβάσει το παιχνίδι, γιατί και η ΑΕΚ τώρα. Εντάξει, είναι καλή ομάδα, έτσι. Δεν είναι καμιά τυχαία. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακή ομάδα. Άμπραβο. Μπράβο, γιατί αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ χθες το παιχνίδι, θα είχαμε πολλές ανάγκουλες σήμερα. Ήταν τα χρωστούμενα από πέρσι, ήταν ότι έπρεπε να καλύψουμε το μείον 2 για την τιμωρία, ήταν ο Κομίνης, ήταν ο Μελισανίδης, ήταν τα δικαστήρια, ήταν ο κόσμος που ζητούσε και διψούσε εκδίκηση. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έπεσε στη λουμπά, να θυμάται τα περσινά. Ήταν αφοσιωμένος 100% στο παιχνίδι, κινδύνευσε ανασταλτικά, είχε δύο δοκάρια η ΑΕΚ, η οποία ήταν καλή για μένα μέσα στο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλή. Ναι, ήταν καλή. Πάρα πολύ καλή δεν ήταν. Ήτανε καλή, φίλε. Αλλά όταν ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε το παιχνίδι. Όταν ο ΠΑΟΚ Θόδωρη ισορρόπησε το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν καλύτερο από την ΑΕΚ στο μεγαλύτερο σημείο του αγώνα. Έτσι έχω την εντύπωση. Σίγουρα η ΑΕΚ, σαν ομάδα, ομαδικά, αμύνθηκε πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν έχει εξτρέμει η ΑΕΚ. Πού αμύνθηκε καλά, ρε φίλε. Το γκολ του Πρόγιοβιτς, δηλαδή, όταν λε αμύνθηκε καλά, από τι προέρχεται. Μισό. Σαν ομάδα. Αμύνθηκε καλά, δηλαδή η ομαδική άμυνα ναι. που έκανε. Και ναι, γιατί στο πρώτο γκολ είναι από λάθος της άμυνας και στο δεύτερο γκολ χάθηκε το τόπι. Όταν έχω ρε φίλε εγώ στα άκρα μάτος και έχω κλασικό φόρο επιθετικό, τον Μπρίγιοβιτς, το δίνω 1,5 εκατομμύριο και ο άλλος δεν κράζει τον Αραούχο. Είναι λογικό, αν παίξω καθαρά, αν με παίξει ο διαιτητής όπως πρέπει να παίξει, να τον κερδίσω. Να την κερδίσω την ομάδα. Να σου πω το σκεπτικό μου. Δεν είπα εγώ ότι η ΑΕΚ δεν έκανε λάθη. Αλλά αυτά τα δύο λάθη, τα ατομικά του Λαμπρόπουλου, γιατί και τα δύο ο Λαμπρόπουλος τα έκανε. Καλά, στο δεύτερο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχασε την μπάλα ο Μάτος εκεί, το γκολ του Μάτος είναι στο δεύτερο. Ναι. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η κίνηση του Πρίγιοβιτς. Κλασικού φόρ. Εντάξει, δηλαδή αν τον δεις, από αυτόν ξεκινάει η μπάλα, πασάρει στο Μάτος, ο Μάτος περιμένει την κίνηση του Πρίγιοβιτς σχεδόν. Μα γι' αυτό το δίνω 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ρε φίλε. Αυτό που έλεγε στην αρχή. Αυτό το δίνω 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να σε διορθώσω. Ναι. Πέρυσι στο τελικό δεν ξεκίνησε ο Λιμιός, ξεκίνησε ο Τζάλμα, ο Κάμπος. Ναι, εντάξει, γι' αυτό το είπαμε αφιβολία. Ναι. Είναι 10 στους 11 όμως ήταν ευρωπαϊκοί αυτοί που πέθανε. Εγώ το είπα λάθος, πρέπει να είναι η εντεκάδα που έπαιξε πέρσι με την ΑΕΚ στο παιχνίδι που διακόπη. Δεν το θυμάμαι αυτό για να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Βάλω ξαναψάξει εγώ τώρα, περίμενε. Εντάξει, σήμερα γενικά ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ κακά, για να σου πω και για την ομάδα μου. Γενικά στα τρία τελευταία παιχνίδια δεν έχει δείξει την εικόνα των πρώτων 5 παιχνιδιών. Σου βάζω και τα παιχνίδια μέσα με την Πέρνη. Θεωρείς ότι η δίκαια πήρε σήμερα τους 3 βαθμούς Ολυμπιακός μετά το ακυρωθέν γκολ του Μασούρα?
που, είναι, όχι, που καλύπτεται 1,5 όχι, μέτρα offside. Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Απλά θέλω να σου πω ότι κυκλοφορεί την τελευταία μία ώρα περίπου με μία μισή μια φωτογραφία που δείχνει ότι ο παίκτης ο οποίος δέχεται την πάσα, ο παίκτης που δέχεται την πάσα για να κάνει μετά στο Μασούρα, ναι, στη τελική, είναι εκτεθειμένος. Και αν είδες ότι Καθίστε καλά, ρε, εσείς τώρα, μας τρελαίνετε, ρε, τώρα. Τι πήγες να πεις, ρε. Από να ο παίκτης που τροφοδοτεί το Μασούρα έχει 4 μπροστά του. Δηλαδή, τι θα μας πείτε άλλο, ρε, γαμώτο. Όχι, όχι, πριν, όταν. Δηλαδή, αντί να βγεις τώρα και να πεις, ντρέπομαι που είμαι Ολυμπιακός και που πήρα σήμερα το τρίποντο, κάθεσαι και μου λες τώρα ότι κυκλοφορεί κάτι. Αυτά δεν τα λέει τον Παρπασάβα, ρε, Θόδωρε, τώρα μας τρελάνεις. Δεν πρόκειται να ντραπώ. Ωραία, έστω ότι αυτό είναι άκυρο, έτσι που σου είπα. Διάγραψε τα τιμή σου αμέσως. Ναι, σήμερα λοιπόν, εγώ έχω να σου πω. Ότι αντί να χάσεις, γιατί με το 1-0 το ολοκάθαρο έχεις την πλάτη στον τοίχο, είσαι με την πλάτη στον τοίχο, παίρνεις 3 βαθμούς που δεν τις δικαιούσε. Συμφωνώ, είναι έγκλημα διαιτητικό και του επόπτη μεταφώνου μέσα στη Νέα Σμύρνη υπέρ του Ολυμπιακού. Τη στιγμή που εμένα μου έχει ακυρώσει του ΑΚΠΟΜ 4 μέτρα καλυπτόμενο offside. Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό ήταν εφεύρες. Κάτσε ρε Θόδωρε, δηλαδή. Τώρα είμαι μαϊντανός δηλαδή που τα λέω. Όπα, όπα. Δεν σου λέω ότι είσαι μαϊντανός. Όπα, καμία σχέση. Εγώ βγήκα και είπα την άποψή μου εξ αρχής. Ότι η ομάδα εδώ και 3 παιχνίδια δεν είναι στην καλύτερη θέση. Το είπες αυτό, ναι, σωστά. Το είπα, ναι, το είπα. Και σήμερα επίσης έδειξε ότι έχει και αμυντικά προβλήματα. Γιατί αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία τον έπαιξε λίγο πιο ψηλά. Και που έχει δύο πάρα πολύ καλούς παίκτες, και τον Σπυριντόνοβιτς και τον Μασούρα, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλά καλά, προβλήματα. Καλά, έχει χάσει ο Πανιόνιος. 2-3 σου του Σπυριντόνοβιτς φύγανε λίγο την αιστεία έξω. Ήταν σήμερα εξαιρετικό. Ο άλλος ο Κόρμπος, πώς το λένε, ρε. Κόρμπος, πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό. Ο Κόρμπος, ναι, Κόρμπος. Τι έχει χάσει, κύριε φίλε. Τι έχει χάσει, κύριε φίλε. Μόνος του. Μόνος του, ναι. Μόνος του, όχι μόνος του. Μόνος του στα 4 μέτρα την αιστεία είναι. Ναι, ο Γιαννιώτης είχε δίκιο, δηλαδή αυτή η απόκριση είναι πολύ δύσκολη. Δεν δικαιώσε το τρίποντο, αλλά... δεν δικαιώσε το τρίποντο, παρόλα αυτά το πήρες, παρόλα αυτά το πήρες, Θόδωρε, και όταν φτάσει το τέλος του πρωταθλήματος, αυτό μπορεί να σου φανεί χρήσιμο εσένα και να αποβεί μοιραίο για μένα όμως, να το ξέρεις. Σίγουρα θα μετρήσει αυτό το αποτέλεσμα, ναι, αλλά όταν λέμε εσύ, Θόδωρε, όμως ότι είναι πέτσινα αυτά που παίρνετε, δεν το δέχεστε. Τρελαίνεστε. Και να σου πω κάτι. Γιατί να σου πω κάτι. Τώρα να μου πεις και ο Πάοκ κάποιες στιγμές έχει ευνοηθεί, έτσι. Ναι, αλλά εγώ έχω 2 ρε φίλε και εσύ 44. Κατάλαβες. Κατάλαβες το δωρε ποιο είναι το θέμα. Δεν θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός δεν ευνοείται. Αυτό δεν είναι για μένα κάτι. Αλλά δεν θα ντραπώ που πήρα αποτέλεσμα, ας πούμε, σε ένα μάτς το οποίο δεν ήμουν καλύτερος από τον Πανιόνιο. Δεν με κάνει αυτό να ντρέπομαι. Θα ντραπώ αν αυτό, αν την Κυριακή, ας πούμε, είσαι πολύ καλύτερος και ρίχνει από μια διαιτητική απόφαση στο παιχνίδι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, ότι η νίκη ήταν τόσο μα τόσο κρίσιμη που θα πρέπει να ντρέπομαι που την πήρα. Έτσι. Την Κυριακή μπορείς να μου πεις ό,τι θες, γιατί είσαι και μεγάλο παδικό. Τώρα μην μου το πας λαού-λαού. Τι θα πει δεν ήταν κρίσιμη η νίκη, ρε φίλε. 3 πόντους πήρες, αντί να τους χάσεις. Φυσικά. Πώς φυσικά. Η ΑΕΚ δεν πήρε 3 πόντους στην Τρίπολη. Πήρε. Ωραία. Πήρε. Ο Πάοκου πήρε 3 πόντους χωρίς να δικαιούται. Με την Τρίπολη, πες το. Με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη. Ναι, που δεν δίνει κόκκινη στον Ικλέσιας, που δεν δίνει κόκκινη στον Κορακάκη, που δεν δίνει πέναλτι στον Ουάρντα. Τι λέτε, και μωρέ. Τι λέτε, κόκκινη, μωρέ. Κόκκινη, μία υπάρχει. Και μια κόκκινη στον Καμαρά. Πάνω στον παίκτη που έκανε το τάκλινγκ στον Καμαρά. Νομίζω το είδες. Επειδή φωνάζω το είδες το παιχνίδι. Φαντάζομαι. Ναι, ναι, είναι κάρτα κοινή, ναι. Είναι κόκκινη. Είναι κάρτα. Κόκκινη είναι πολύ αυστηρή για να δώσει. Έβγαλε κίτρινη. Έβγαλε κίτρινη, εντάξει. Και κατά τη γνώμη τη δική μου είναι κόκκινη. Αλλά εντάξει, okay. Διαφωνούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να μην κρατάω όλη τη γραμμή, ναι. Χάρηκα που σας άκουσα. Να σε καλά. 23-10-287 και 3-8. 69-45-287-3-8. Έχουμε τίποτα τάσο. Κατάλαβες πώς παίρνουν τα τρίποτα, δηλαδή, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν πρόλαβα να μπω. Καλό είναι. Ναι, τώρα θέλω πέρα, να μπω σε κανένα κίτρινο site να δω, θα γράφει για τη σφαγή του Πανιωνίου. Πέραν τη πλάκα, καλό. Δεν ξέρω πού να τα ξέρω. Ή θα σα τράβηξε τα φτάκι ο πρόεδρο. Ναι, θα πει: κοιτά, μην τυχόν και γράψει τίποτα για την ομάδα που δεις, αγαπάω. Άμα δει σε κανένα. Άμα δει σε κανένα σπρώμαυρο site για τη φάση του 1 του λεπτού, μπορεί να δει και αυτό. Ποια φάση του 1 του λεπτού. Αυτό που σου είπα, που τρώει χαστούκι ο άλλο μέσα στην περιοχή. Ναι, να το δούμε στα δικά σα site. Κλέφτη. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε. Ορίστε. Τι πήγα να πω.
Έχουμε κάποιο μήνυμα. Το αυτό το διαβάσαμε, του φίλου το διαβάσαμε. Τα διαβάσαμε όλα. Έτσι. Τα διαβάσαμε. Πάτε και να ρηφρέσει εκεί για. Α, ναι, γιατί ξέχασα να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε τι γίνεται. Ωραία. Πάντως και ο Παναθηναϊκός προχωράει αθόρυβα. 4 στα 4. Σου είπα θα κερδίσει άνετα τη Λεβαδιά. Α, σου πω ότι έχασα μόνο αυτό με Χ, γιατί εγώ το έδωσα Χ2. Όχι, ρε. Εντάξει, καλή ομάδα ο Λεβαδιακός, αλλά. Έκανε την πρώτη προπονητή εκεί πιτσιρικάδες, όταν περιμένουν να κάνετε. Όταν μπαίνει τώρα χωρίς άγχος και κάνει. Εντάξει, έχουν ψυχολογία τώρα οι πιτσιρικάδες. Δεν νομίζω να τραβήξει αυτό το πράγμα πολύ. Έχει και τύχη ο Παναθηναϊκός. Γιατί και στο 1-0 έχασε ευκαιρίες η Λιβαδιά και στο 2-0 μια σουτάρα την έβγαλε εκεί ο Διούδης, το Αριανάκη. Λοιπόν, αλλά πιστεύω δηλαδή κάπου θα τελειώσει αυτό, θα σβήσει αυτό με τον Παναθηναϊκό. Διότι έχει μια ομάδα η οποία τα 2/3 είναι 18χρονα, 17χρονα, δεν μπορεί να τραβήξει περισσότερο. Εκτός είναι από αν πέσαμε και δεν το έχουμε δει. Εγώ δεν έχω δει τα μάτια του Παναθηναϊκού, πολύ ελάχιστα, κάποια δεκάλεπτα. Αν έχουμε πέσει στο νέο Μέση και στον, ξέρω εγώ, στο Σουάρες και στο. Ναι, άμα έχουμε πέσει τέτοια. Πάντως ψιλοέσφιξες για το πρωτάθλημα. Ψιλοέσφιξες να ξέρεις, γιατί έκανε την πρωτήτα στο Γιάννενο. Έρχεσαι τώρα τούμπα, φας καμιά τριάρα. Ναι. Θα πας με αρνητική ψυχολογία, με γκρίνια στο Χαριλάου. Έσφιξα για ποιο, να με περάσει εννοείς ο Παναθηναϊκός. Όχι, για την Κυριακή. Με την Κυριακή δεν έχετε παίζει με το Κολοκοτρονίτσι, με το καφέ της Χαράς. Είναι ένα σημαντικό. Άμα γίνει και εκεί στραβή, θα αρχίσουν πάλι οι πυροσβεστήρες να πούμε. Αυτό θα έλεγα. Να έχουν συντήρηση εκεί στη Φυσούνα. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν τίποτα οι πυροσβεστήρες να χρειαστούν, λέω εγώ. Λέω τώρα, μπορεί. Λέω, μπορεί, ρε φίλε. Μπορεί. Γιατί άμα πας τώρα με καμιά τριάρα. Τεσσάρα από τον ΠΑΟΚ τώρα την Τετάρτη, 7 η ώρα. Έχασε από τον Γιάννενο. Αφού και μετά τεσσάρα, θα αρχίσει η γκρίνια. Για τα υποδητήρια εκεί που ο Νάτσο Γκαρσία ήταν μια χαρά και ξαφνικά ήταν τραυματίας. Όχι, δεν λέω. Στο 3-0. Λέω εκεί στα υποδητήρια που κάναν τάκλινε κάποιοι σεκιουριτάδες και κάποιοι άλλοι παίζανε με τους πυροσβεστήρες μια χρονιά. Ναι, κάτι σεκιουριτάδες εκεί. Λοιπόν, στους φίλους έχουμε φίλους στην αναμονή. 23-10. 2-87 και 3 οχτάρια. 69-45 και 3 οχτάρια. Οι ντροπαλούλιδες και αυτοί που κρυφακούτε, γιατί είστε πολύ, το ξέρω. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, ψέματα, σχόλιο, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54526. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Αντώνης, Ταρίφας, Αριανός. Έλα, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Προηγουμένως, Τάσο, είπε ο Ζάχος έχει συνέλαξη εκπομπής κάτι για τα κλεμμένα που λέγατε εκεί πέρα, το κλέφτης εδώ, και αναφέρθηκε στο μπαράζ του Βόλου. Μπράβο. Ναι, και κάτι είπες εκεί πέρα για κάτι βαλίτσες. Στο ημίχρονο μήπως... παλιά. Περίμενε, τελειώσω λιγάκι την τοποθέτηση. Μήπως μπερδεύτηκες και εννοούσες για τις πολυπληθείς βαλίτσες που ήρθαν το 2004 από το Ισραήλ μεριά και... Για Ισραήλ δεν ξέρω, φίλε. Εσύ θα μας πεις για Ισραήλ. Εγώ δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρω. 2004, ρε φίλε. Τι έγινε Μακάβι, με τη Μακάβι, με τη Μακάβι, με το Φαξ. Ναι, τι έγινε τότε. Ήρθανε βαλίτσες, παραπάνω σε βαλίτσες. Δεν φύγανε βαλίτσες. Εγώ ρε φίλε, αποκλείστηκα. Τι να κάνουμε. Ναι, αυτό λέω. Έκανα λάθος και αποκλείστηκα. Πώς αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε και τεχνολογικά και αγωνιστικά. Έδεσε το γλυκό, το έδεσε και από τις δύο πλευρές. Είχε παράνομη συμμετοχή ο Λιάσου Λουκά. Ναι, αυτό λέμε. Ναι, κατά λάθος έγινε αυτό. Ναι, δεν είναι καλά. Εσύ με κάτι δελτία που είχες χάσει, τι είχε γίνει. Ο οδηγός ευθύ. Πάντως να ξέρεις ότι... Για να ξέρεις, Τάσο, επειδή κάθε φορά όταν κάτι δεν έχω αποδείξει, δεν έχω αποδείξει. Καλό είναι να μην λες τώρα αυτό τις βαλίτσες. Αποδείξεις δεν έχεις, ανοίξεις αποδείξεις. Όχι, βέβαια δεν έχω αποδείξει, φίλε. Καζούρα κάνουμε. Ναι, βρε, καζούρα και εγώ καζούρα κάνω. Τι κάνω τώρα. Αλλά το έχω ξαναπεί. Μου το έχει. Ξέρω. Έχω συζητήσει την ιστορία με ποδοσφαιριστή που ήταν εν ενεργεία στο ντέρμπι. Στο ντέρμπι. Άρης Ολυμπιακός στο Βόλο στον Παράζ. Και εγώ το ίδιο έχω συζητήσει με τον Ταξί πολλές φορές. Και μου λέει, τώρα εγώ δεν σου κάνω πλάκα. Και μου λένε, και εγώ δεν σου κάνω πλάκα. Και να σου πω με ένα κοντό το έχω συζητήσει. Και μου λένε, γιατί άμα πάνε δει το μάτς, στο πρώτο ημίχρονο τον έχει ξεσκίσει το γάβρο. Το έχω δει το μάτς. Τον έχει γονατίσει το γάβρο, σου λέω. Το έχω δει το μάτς. Και αν σε ένα παιχνίδι. Και στο δεύτερο, Αντώνη, δεν υπάρχει. Κάσο μου, επειδή είσαι μόνο, δεν ξέρω αν το έχει το μάτς. Ναι, δεν το έχω δει όλο. Εγώ το έχω δει όλο. Ναι. Βέβαια 10 χρόνια μου δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, εάν σε ένα παιχνίδι, σαν τελικό, σε τελικό έτσι, ναι, στο πρώτο μήκρο είσαι καλύτερος, έχεις 3 δοκάρια. Και στο 46 φας γκολ από λάθος της άμυνας, παίζεις με μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει να παίρνει πρωταθλήματα. Πώς θα παίξεις δεύτερο μήκρο, για πες μου.
Καλύτερα ή χειρότερα. Κοίταξε τώρα. Έχει μια τέτοια θα κάνει. Δύο δοκάρια στο πρώτο και ένα στο δεύτερο. Και τρία. Αν θες. Ναι, δύο στο πρώτο. Αν θες να δικαιολογηθείς, εντάξει, το δέχομαι έτσι όπως το λες. Okay. Okay, δεν θα κάνουμε τώρα. Δεν θα... Για, ναι, εντάξει, δεν θα πάρω το λογισμικό. Δεν θα πάρω το λογισμικό. 40 χρόνια πίσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης ήταν άτυχος. Το είπε 100 φορές. Τώρα αυτά. Ακριβώς, είμαι άτυχος. Ήταν άτυχος όπως και εγώ. Έπαιρνε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είμαι άτυχος. Τι να κάνω. Όσον αφορά. Όσον αφορά. Όσον αφορά το παιχνίδι προχτές. Είχε δίκιο, έχει δίκιο αυτό που λέει ο Ζάχος, έτσι ακριβώς έγινε το μάτς. Για μένα δεν είναι πέναλτι αυτό που, που μένα, ακούγεται. Δεν θα το δίνα ποτέ και θα γελούσα ούτως ή άλλως. Δεν μπορείς να το δείτε πέναλτι. Το μάτς που άκουγα δεν το είδα γιατί δούλευα, το ταξί, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη ότι έγινε. Πέρα την Τετάρτη πιστεύω ότι είναι ένα μάτσο γοήτρο. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να προσδώσει. Θα μάτσο γοήτρο, σε γοήτρο, άμα φας καμιά τεσάρα. Θα αρχίσεις να πούμε εκεί πέρα. Και άμα φας και εσύ 0-2. Ναι, άμα φάω 0-2 θα έχω θέμα. Α, αλλά άμα φας μια τεσσάρα που είναι πιο πιθανό, θα έχεις θέμα την Κυριακή. Γοήτρο, μας γοήτρο από πλευράς εσύ βαθμολογικές. Δηλαδή θα περάσουν και δύο φορές. Εντάξει, άστο αυτό θα περάσουν και οι δύο, ρε φίλε. Ποιο θα χάσει, ο Άρης ή ο Πάκο από τον Αίτη το. Με στις πέτσες που είναι, σπάτα που είναι. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να φιλοξενήσουμε πάρα πολύ καλά. 7η αγωνίστηκε 20-28. Κάτσε, πρώτα θα μας φιλοξενήσει. Ολυμπιακός. Όχι, Ολυμπιακός, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Με τον αίτητο Σπάτων που είναι ο Σούλης, δεν είναι εκεί. Ο Σούλης Παπαδόπουλος. Ο Σούλης Παπαδόπουλος. Δεν το ξέρω. Που, άκουσε δήλωση, έκανε. Τι θα είπε. Περάσει, λέει, ο αίτητος Σπάτων και ο Άρης. Λέει, στο κήπεδο. Στηρίζουμε Σούλη Παπαδόπουλο. Φοβερός. Ούτε ο Ντιέγκο Μαραντόνα μετά από 20 χρόνια που παράτησε την μπάλα δεν τα λέει αυτά. Μπράβο, Σούλη. Ο Σούλης είναι έμπειρος από την Τζέντα. Ναι, αλλά πρέπει να πίνει. Μπράβο Σούλη μαζί σου. Θα καταχειροκροτηθείς. Γεια σου Αντώνη. Να είσαι καλά. Να σε ακούμε και πιο τακτικά έτσι. Τι πάδαμε. Θα καταχειροκροτηθείς. Θα περάσει λίγο αίτητος Σπάτων και ο αίτητος Θεσσαλονίκης. Λογικά πράγματα. Αίτητος Θεσσαλονίκης δεν είσαι πλέον, ξέχασε. Έχασες το Γιάννενο. Ακόμη δεν μας βάλαν γκολ όμως. Πώς. Είναι ατάκα του φίλου μου του Ηλία. Που ήρθε. Δεν πάγαμε γκολ. Ναι, ναι, το πω εγώ αλλιώς. Ο Άρης σκόραρε και πάλι και έχασε. Και έχασε. Και αυτό σωστό. Αλλά ακόμη γκολ δεν έχουμε φάει. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας παιδες. Τηλεφωνάκι από Αθήνα δέχεστε. Φυσικά, τι θα πει. Γιατί σας ακούμε κάτι στα Σαντορίνη σε δουλειά. Και από τη Ζάμπια δεν όπου θέλεις φίλε. Όπου θες δεχόμαστε. Ο Τάσος είμαι. Επώνυμο δεν λέμε. Μιλούσαμε πριν από λίγο. Εσύ είσαι ρε μορφή. Εγώ είμαι εδώ. Φίλε πρώτη. Γεια σου Τάσο. Κάποια στιγμή θα σας έπαιρνα και τηλέφωνο ρε φίλε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Σκοπός δεν είναι να μας πάρεις τηλέφωνο, να έρθεις και από εδώ. Η δουλειά σου είναι τέτοια που μπορεί να σε δούμε και από την πόλη μας. Παίρνα μία βόλτα. Δεν με στέλνουνε, δεν με στέλνουνε ρε φίλε. Τι είσαι, έχω ζητήσει περιφερειακά. Έχω ζητήσει μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη. Φίλε, εσύ. Αλλά μας τρώνε τη δουλειά οι Μακεδόνες επάνω. Η ιδιοσυγκρασία σου και το ταπεραμέντο σου είναι για Θεσσαλονίκη να μείνεις. 100%. Με τι ασχολείσαι, 100%. Με χαρτόκουτα, χαρταετούς, τέτοια, χάρτινα τέτοια, τίποτα, κουτιά και τέτοια. Θα τα ακούσεις τώρα. Ρωτάω ρε φίλε. Με τι ασχολείται λέει ο άνθρωπος. Ναι. Άμα θέλει λέει, δεν ξέρω. Τον ακούω έτσι λίγο σαν τρομοκρατημένος. Εγώ ξέρω με τι ασχολείται. Είναι οικονομική κατάσταση της χώρας. Όχι. Έτσι λίγο τρομοκρατημένη ακούγεται, λίγο τρομαγμένη φωνή του. Η δουλειά του είναι. Όχι. Τάσο, με το Ζάχο μιλάμε αρκετά χρόνια. Τι ομάδα είσαι Τάσο, τι ομάδα είσαι. Είμαι ο αντίπαλος δικέφαλος. Δεν είσαι κατάλαβα εγώ, γι' αυτό σε λέω. Πρωταθλητής Ελλάδος, πες ο πρωταθλητής της Ελλάδος 17-18, πες ο, τι τρέπεσαι. Ο πρωταθλητής δικαστηρίου. Άστο. Για λέγε. Ναι, τα σκέτα, το πρωτάθλημα πέρσι μας το έκανες δώρο. Όχι, το έκανα δώρο. Συμφωνώ απόλυτα. Μας το έκανες δώρο. Το δείξε, γιατί το βάλατε σε αυτό το μάτι, το βάλατε ένα μέσα. Το έκανε ο Κομίνης δώρο. Ο Κομίνης το έκανε τάσο. Με τον Ποντίκη. Δεν θα βγάλεις πείτε. Ισχύει ο διαιτητικός αλήτης Κομίνης με τον άλλο διαιτητικό επόπτη Ποντίκη, ναι, Ποντίκη και κάποιοι άλλοι κύριοι στο... Τόμ και Τζέρι. Εντάξει. Okay. Έλα Αντώνη πάμε. Στο δικαστήριο δώσε το πρωτάθλημα. Μέσω δικαστηρίων ήρθε το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα. Αγωνιστικά, το λέμε. Με ένα μάτς λιγότερο πάκο αγωνιστικά στο χόρτο, 71 βαθμούς δεν παιδιά. Τι να κάνουμε. Και με το μάτσι υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι. Πρόκειται. Αγωνιστικά ήσουν καλύτερος και πέρσι, είσαι καλύτερος και φέτος. Σωστά και το απέδειξες εχθές. Γιατί στη χάλια σου μέρα, γιατί δεν ήσουν καλός εχθές. Όχι, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Πιο ποιοτικός είναι. Πιο ποιοτικός. Πολύ πιο ποιοτικός είναι. Από την ΑΕΚ, ειδικά αυτή την ΑΕΚ τώρα, εντάξει.
Καταρχάς, πρώτον, αυτός είχε ένα σεντερφόρ το οποίο έχει κάτι κακαλανά που λέτε και πάνω. Εντάξει, πήρε δύο ευκαιρίες και τις έκανε και τις δύο γκολ. Και ο δικός σου δεν κράτησε τον Αραούχο, ρε φίλε, πήρε 25 και πλέον και δεν κράτησε τον Αραούχο, ρε φίλε. Δεν κράτησε τον Μπετατζή, ρε φίλε. Τάσο, άκουσε τώρα λίγο. Τώρα συγγνώμη, εγώ, την ΑΕΚ δεν τη βλέπω τα ματσαλά τώρα. Συγχωρείς, ούτε τον Καρέλη δεν μπόρεσε να πάρει, ρε φίλε. Ναι. Ενώ είχε πάρει τα 25. Άκουσε με. Ο Σκρούτς. Μπορεί να είναι καλή παίκτες, δεν ξέρω πόσο καλή είναι. Εσύ βλέπεις την ΑΕΚ, δεν τη βλέπω εγώ. Αλλά με Μπακάκηδες, Γαλανόπουλο. Κλωναρίδη και τα λοιπά. Κλωναρίδη, ρε φίλε, τώρα θα το πάρεις μία φορά το πρωτάθλημα. Γαλανόπουλο και τα λοιπά. Όπως λες και εσύ, αυτοκτόνησαν οι άλλοι, αλλά. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον το Δεκέμβριο πρέπει να κάνει μεταγραφές ο δικός σου. Γιατί δεν θα κάνει μεταγραφές και το θέμα είναι ότι αλλού είναι το point. Αν δεν κάνει, φίλε, τρίτη θέση θα είσαι, να ξέρεις. Συγγνώμη. Τι τρίτη. Μακάρι να είναι τρίτη θέση. Τρίτη θέση. Με τα καλά σου. Αυτή η ομάδα. Καλά, μήπως είναι και πιο κάτω. Μήπως είναι και πιο κάτω. Καλά, εντάξει, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τι να σου πω τώρα. Σαν ομάδα, καλά στοιχεία. Εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος να τη μπρόξει την μπάλα μέσα. Τι να πω τώρα με το μάνταλο. Άλλο είναι το point. Καταρχάς δεν έχουμε μεσαία γραμμή, δεν έχουμε ούτε την ποιότητα του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή, δεν έχουμε ούτε την ποιότητα του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή, ούτε στην επιθετική, ούτε τίποτα. Ωραία, εγώ στον Τρέγια θέλω να πω. Ναι, τάσου. Λόγω δουλειάς, Ζάχο, όπως ξέρεις, λογικά την επόμενη Κυριακή θα είμαι στο Καραϊσκάκι μέσα. Ναι, οχώ. Τρέγια, πώς το βλέπεις? Στο Καραϊσκάκι. Μετά από αυτά που είδες. Πρόσεξε, μετά από αυτά που είδες σήμερα, Τάσο, σήμερα και αυτό που είδες την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, με αυτό τον Ολυμπιακό που είδα σήμερα και με τον ΠΑΟΚ που ξέρω πως παίζει, νομίζω ότι θα πάρω αποτέλεσμα σίγουρα μέσα στο Καραϊσκάκι. Πρόσεξε, εγώ χωρίς τώρα θα μου πεις τέτοιο. Άλλο, και ο ΠΑΟΚ το ίδιο είναι. Άλλος Ολυμπιακός είναι εκτός και άλλος είναι εντός. Ναι. Αυτό είναι στις περισσότερες ελληνικές ομάδες. Απλά, μην περιμένεις τον Ολυμπιακό που είδες σήμερα. Βαστάω πολύ μικρό καλάθι. Ναι. Γιατί είναι και το θέμα της διαιτησίας, είναι και το θέμα της παράδοσης, ότι εκεί πέρα μέσα φεύγουμε σκυμμένο το κεφάλι τα τελευταία χρόνια. Έχω κάνει βέβαια κηδείες και στο πρωτάθλημα και στα play-off και στο κύπελο, αλλά το λογικό μέσα στο Καραϊσκάκι είναι να φύγω χωρίς αποτέλεσμα. Εσύ θες να μην χάσεις. Αυτό λέει η στατιστική, αυτό λέει η προϊστορία. Τώρα από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό. Αυτό είσαι με διαφορετικό DNA. Ναι, ναι. Αλλά με μένα χθες το απέδειξες ότι είσαι με διαφορετικό DNA. Πήρες αποτέλεσμα και ήσουν και κύριος. Εγώ αυτό που είπα στην αρχή, Τάσο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ με 4 μέτριες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα έχει πάρει 4 νίκες. Αυτό αποδεικνύει ότι έχει μέσα του έχει περάσει ο προπονητής και γενικά σε όλη την ομάδα την οτροπία του νικητή. Αυτό το μήνυμα μου στέλνει. Και αυτό το μάτς, συγγνώμη Τάσο, αυτό εδώ το επιβεβαιώνω στο μάτς για το Champions League τα προκριματικά με τη Δυναμό. Πώς τη λέγανε, με τη Σπάρτα Μόσχας. Με τη Σπάρτα Μόσχας που έχανα 0-2 στο 17 και το έκανα 3-2 στο ημίχρονο. Με ομάδα Champions League, έτσι. Γεγονός. Ναι. Απλά πώς βλέπεις την όλη το αντίδραση. Σου λέει, δώσε σημείο σου λέει. Για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε και το ΠΑΟΚ. Όχι ρε, να δώσω σημείο. Πώς βλέπεις την όλη αντίδραση. Έχει, θα φάει πρώτα την Τετάρτη δύο μπαλάκια. Θα φάει την Τετάρτη δύο μπαλάκια, θα ζαλιστεί. Τώρα, και μετά εντάξει, θα πάει ζαλισμένος εκεί κάτω και θα φάει άλλα δύο. Ο Ζάχος να σχολιάσω. Καλά δεν τα λέω. Ναι, καλά τα λες, απλά θα είναι λίγο αντίθετα. Θα ρίξω ένα τρίμπαλο χαλαρά με rotation. Με rotation, γιατί θα σου πω κάτι. Θα βγει, ξέρω εγώ, ο Μπίσεσβαρ. Θα βγει ο Μπίσεσβαρ από αριστερά, θα παίξει ο Ουάρντα. Εντάξει. Ξέρεις πόσο με πόνεσε εμένα χτες που ο Μπίσεσβαρ έπαιξε 89 λεπτά χωρίς να γίνει αλλαγή. Πολλά κιλά μπάλα, φίλε, ο Μπίσεσβαρ. Ναι, αλλά ο Μπίσεσβαρ στο 65 είναι χώμα, ρε φίλε. Ποιον είχε από εκεί, ρε φίλε, συγγνώμη, ποιον είχε από την πλευρά του Μπίσεσβαρ, για πες μου. Έπιασες κέντρο τώρα. Όχι, όχι. Σαν μπάκλεο, ποιον είχε από τα. Ο Μπίσεσβαρ αριστερά δεν παίζει, αριστερά έπαιζε. Ναι. Ποιον έχει, δεξί μπακ, ποιο είναι, ο Μπακάκης είναι. Ο Μπακάκης. Τι να πω, δεν ξέρω γιατί εσείς ακούω για αυτό τον Μπακάκι, ακούω, εντάξει, τι να πω. Λες και είναι ο Κάρλος, τι να πω ρε φίλε, τόσο λάθος να κάνω. Έχεις ακούσει αυτό που λέμε, ότι τα αυγά με μπιπ δεν βάχονται. Εκτός αν βλέπω, τι να σου πω, στα μεγάλα μάτς είναι, τι να σου πω, μια μετριότητα το βλέπω εγώ τον Μπακάκι. Τώρα αν είναι τόσο καλός, στα υπόλοιπα μάτς, τι να πω ρε φίλε. Πολλές δυνάμεις, ναι, τι να πω, δεν ξέρω, μπορώ να βλέπω λάθος. Για τόσα που παίρνει, μια χαρά είναι.
Φιλεζάχου. Α, μπράβο. Έδωσες την πιο καλή απάντηση. Τάσο, να είσαι καλά, φίλε. Έδωσες την πιο καλή απάντηση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για το σχόλιο. Είσαι ωραίος, ακούμε. Τάσο. Και πέρα... Να είσαι καλά, ρε. Τρέγια, συνέχισε. Όπου τάσου και... και μάλαμα, ρε. Άντε, παίρνα και μια βόλτα από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αυτό που λέγεται. Υπάρχει αυτό που λέγεται άδεια, εντάξει. Παίρνα ένα Σαββατοκύριακο. 50 ευρώ έχει τώρα με τα αεροπλάνα να έρθει. Εντάξει, παίρνα μια βόλτα. Άντε. Έλα στο πάω κάρι. Έλα στο πάω. Ναι, έλα, θα κάνει ο τρέι. Λοιπόν, δύο μικρά σχολεία και πάμε στο διάλειμμα. Ο Θανάσης μου λέει αυτό που το διάβασε και εσύ και έχει δίκιο. Γιατί όταν μου το είπε, το διάβασε, δεν μου κάθισε καλά, αλλά δεν είπα τίποτα. Αυτό που λέει ο Τρέγιας δεν είναι το budget που είπε 60 εκατομμύρια, προς Θεού Τρέγια. Ναι, είναι ήταν η αγοραστική αξία. Είναι χρηματιστική αξία του συνόλου των ποδοσφαιριστών. Σωστό. Όπως και ένα μικρό. Ναι, έτσι όπως το λες. Και ένα μικρό σχόλιο όπως μου λέει ο Παρασκευάς, το ξέχασα βέβαια για το Βελίδη. Να πω ρε Βελίδη, ρε φίλε, εντάξει, εγώ δεν λέω. Κατ' η ομάδα σου δεν θα στεναχωρηθεί. Τόσο κακό σε έκανε ρε Βελίδη ο Άρης. Σε πήρε, ρε, δεν σε ήξερε ούτε η μάνα σου και σε έβαλε να παίξει που κανονικά δεν μπορεί να παίξει. Φίλε, Παουξάκη, έγινε αφού φόρεσε την ασπρόμαυρη. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Άκουσε. Πώς δεν έχει σχέση. Ναι. Πέρασε από την Τούμπα τελείως. Όπως και ο Ίβιτς πέρασε από την Τούμπα, φιλούσε το δικέφαλο. Όπως ο Βιτόλο φιλούσε το δικέφαλο. Όπως ο Βαλκιάς φιλούσε το δικέφαλο. Άλλο λέω. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται σεβασμός. Κατάλαβες. Εγώ δεν λέω να κλαίει. Κέρδισε η ομάδα του προς Θεού. Κατάλαβες. Πολύ ρε φίλε, το too much. Το σεβασμό. Τόσο κακό έκανε ο Άρης. Όταν ο Κόκε πέταξε το λάβαρο του Πάο κάτω στο Χαριλάου, δεν μας μίλησε για σεβασμό. Και ο Ζαγοράκης έκανε αυτό που λες. Άσε ο Ζαγοράκης το κάνει τώρα. Εντάξει, ο Κόκε τώρα, ο Καζινάκιας, ο 600 κιλός, ωραία. Πέταξε το λάβαρο του Πάου. Δεν τον είπε κανείς καμιά επίπληξη. Εγώ δεν θα πω τίποτα, ελπίζω στο Χαριλάο να έρθεις. Μην πάρεις καμιά κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς. Εντάξει, θα σε χειροκροτήσουμε όλοι. Και να εκδικαστεί η υπόθεση του Πασχαλάκη. Όχι, να παίξει ο Πασχαλάκης. Να τιμωρηθεί μια αγωνιστική που πρέπει βάσει την αναφορά του κυρίου Σιμιτσόγλου. Τίποτα δεν με όσα γράφει, να μην παίξει με τον Άρη. Να παίξει ωραίοι. Το πρωτάθλημα. Και να παίξει την Κυριακή. Να γίνει αύριο εκδίκαση της υπόθεσης του Πασχαλάκη. Τίποτα δεν θα φάει. Να φάει μια αγωνιστική. Καμία να μην φάει. Ή να εκδικαστεί υπόθεση μετά το μάτσο του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει. Καλά, δεν έχει ωραία, δεν είναι καλός θερματοφύλακας. Ναι, αλλά έχει να παίξει να μην με κανένα εξάμηνο. Εντάξει, πρέπει να είσαι έτοιμο. Πάμε δηλαδή, στο τελευταίο break. Αν τραυματιστεί, χτύπα ξύλο. Δεν θέλω να τραυματιστεί. Τι θα κάνει, δηλαδή, θα μου πει. Την κολάρα, κοίτα. Κλατς Βαντάμ ο Πρίγιοβιτς, ο Αλέξανδρος. Ο Σέρβος ο Αλέξανδρος, την κολάρα έχει βάλει, ρε φίλε. Ναι. Ο Παπάζογλου. Εδώ δες. Κλάτς. Πέδαρος. Ο Παπάζογλου είναι ο Πύριο. Κοίτα. Και Κιμπάρης. Όχι, από την άλλη. Από την άλλη. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια δικό σας. 6945-287-3 οκτάρια. Όπως επίσης FM και ενώ το σχόλιο σας στο 54526. Σήμερα ούτε Πασχάλης. Που δεν τον είναι Πασχάλη και είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι Ολυμπιακός και είναι Άρης, βγήκε να μας πει για κανένα μνημόσυνο, για καμιά ελίτσα εκεί, κανένα ζαχαροπλαστείο στην Νεάπολη. Ε? Τα έκανα sold out fair, δεν βγήκε σήμερα. Ούτε ο άλλος ο Τάκης βγήκε, τα άλλο ένα πολιτάκι εκεί που με ξέρει κιόλα, να μας πει αν πήγα στο γήπεδο ή όχι. Φαίνεται με έχει τα αλγά, καψούρα τραβάει και αυτός που την πάρτι μου να μου κατάλαβες. Δεν βγήκαν σήμερα τα παιδιά. Ε? Περίμεναν στραβή του ΠΑΟΚ. Για να βγουν να κάνουν καζουρίτσα, δεν τους έκατσε να πούμε. Όμορφα, ωραία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια τεράστια νίκη και βαθμολογική και από ψυχολογικής πλευράς και από πρεστής και αυτό που χρωστούσε και απάντηση στον Κομίνη και απάντηση στα δικαστήρια και απάντηση στον Τίγρη και απάντηση στον Υπουργό Αθλητισμού και απάντηση σε όλους τους επικριτές και υποκριτές. Πέτυχε μια τεράστια νίκη με 2-0. Ολοκάθαρη δικαιότατη νίκη γιατί φυσικά. Η ΑΕΚ έκατσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τα 94 λεπτά. Δεν αποχώρησε. Το ίδιο θα πάθαινε και η ομάδα του Φαταούλ αν έβγαινε να παίξει εκείνο το βράδυ που έπεσε ένα ταμπόν στο νόμο του κωμικοτραγικού ηθοποιού προπονητή Όσκαρ, ο οποίος εκδιώχθηκε και διώχθηκε τελικώς κακήν κακός και φορούσε και κολάρο σαν τον Κατσαμπή. Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι, λέω εγώ. Εντάξει, αυτό που έχουμε ανάμεσα στα πόδια μας και έχουμε κάνει και παιδιά, να το νιώθουμε λίγο, να το νιώθουμε, να το αισθανόμαστε, αν θέλουμε να λεγόμαστε αρσενικοί. Αλλιώς, βάλτε καμιά φουστίτσα και να έχετε και καμιά χαράδρα σαν τον Κρανκάνιον από κάτω. 2310-287 και 3 οκτάρια, οι γραμμές είναι και πάλι δικές σας, από το σταθερό, 6945-287 και 3 οκτάρια από κινητό με χαμηλή χρέωση, λόγω βαρουφάκι και οι ντροπαλούλιδες και εσείς που κρυφακούτε, FM και ενώ το σχόλιο σας αποστολή στο 54-526. Έλα φίλε. Τάσο Ζάχου, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Τώρα άλλο θέλω να πω, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες Στάσο. Επειδή και εγώ τώρα που έκανα ας πούμε παιδί, το καταλαβαίνω πιο πολύ αυτό. Πραγματικά το τελευταίο που είπες, δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ντροπή. Τώρα σου λέω άλλο θέλω να πω, αλλά θα πιαστώ από αυτό που είπες. Είναι ντροπή αυτός ο άνθρωπος, αυτός που έκανε τον προπονητή πέρυσι στον Ολυμπιακό, να πηγαίνει σπίτι και να κοιτάει εσύ τα παιδιά του στα μάτια. Εντάξει, φίλε. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δηλαδή διδάσκει στο παιδί σου, δηλαδή ξέρει ότι λέει ψέματα στο παιδί του και στη γυναίκα του. Δεν τιμάει τα παντελόνια σου. Καταρχήν, το όνομά σου αν θέλεις. Χρήστος. Χρήστο, καταρχήν θεωρώ ότι ήρθε σε κόντρα με το... Να τέλος πάνω, πες μετά. Τι? Όχι, έβλεπα, δεν άκουσα τίποτα φίλες. Θεωρώ ότι για τον Γκαρσία λέει, ναι, που έκανε το θέατρο. Α. Θεωρώ καταρχήν ότι ήρθε σε κόντρα με τον εαυτό του, ότι συχάθηκε τον εαυτό του, γιατί... Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί πιστεύω ότι και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής ποτέ δεν θα ήθελε να κερδίσει ένα μάτς, και σαν Ισπανός βέβαια, έτσι, μέσα στα χαρτιά και όχι στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε αυτό ό,τι του είπαν. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να πάθεις, Τάσο. Έκανε, Θόδωρε, Χριστό, έκανε ό,τι, Χρήστος, του, έκανε ό,τι του είπαν οι καραπαπάδες, οι μπαρμπασάβιδες, οι φαταούλιδες κτλ. Εντάξει. Ακόμα, είναι ντροπή εξ ολοκλήρου για αυτόν, για την προσωπικότητά του και για τη μετέπειτα πορεία του. Δηλαδή αυτό θα το θυμάται μέχρι να ψοφήσει. Το όνομά σου λίγο, γιατί έβλεπα ένα σώρο σε Χρήστο. Χρήστο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έκανε θέατρο ο Γκαρσία. Ο Ίβιτς έκανε θέατρο. Όχι. Ο Ίβιτς τρώει ένα μπουκάλι, ένα κουτάκι μπύρα, ρε φίλε. Τρώει στο κεφάλι. Έχει κάνει ράματα. Υπάρχουν φωτογραφίες. Ναι. Εντάξει. Έχει κάνει ράματα. Τάσο. Ράματα έχει κάνει, ρε Ζάχο. Άκουσε με. Δεν το Ζάχο. Και θέατρο έχει κάνει και ράματα. Ένα κεφαλικό που έδειξε ότι παθαίνει. Ναι. Αλλά ο Ίβιτς, άμα θες να το πάρουμε αλλιώς, ναι, έχεις δίκιο για την οικονομία της συζήτησης, ότι δεν έπαθε αυτό που έδειξε ότι παθαίνει. Άρα... Αλλά ο Ίβιτς έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό, πάει στο γιατρό του γηπέδου και του λέει να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και το δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπαίνω μέσα να εξηγήσω καλός, κακός, κακός κατ' εμέ, αλλά ακολουθεί και δικασία και έγινε αυτό το πράγμα. Ο άλλος... Συγγνώμη, ράματα έκανε ο Ίβιτς. Φίλε, ρωτάω. Έκανε, Χριστό. Έκανε. Ο Χριστό. Άλλος τι έκανε που έπεσε ένα ταμπούν στον ώμο του. Τώρα πάμε, ξέρεις τι, πάμε σε μια συζήτηση προς τα πίσω. Αυτό. Ξέρεις τι, τώρα μπορώ να σου πω, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι ο γιατρός του γηπέδου απαγορεύεται να είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Μπορεί να σου πω. Η συζήτηση είναι. Δηλαδή, θα πάμε σε μια τέτοια. Για αυτό που πήρα. Αφού είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ, ας πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί πήγε στο Διαβαλκανικό που είναι και χορηγός του Ολυμπιακού. Απαγορεύεται. Ναι, πήγανε σε ιατρική κλινική που είναι χορηγός του Ολυμπιακού. Νομίζω, αν θυμάμαι. Αν απαγορεύεται αυτό μία Ζάχο που λες για τον γιατρό που είναι σωστό. Το άλλο απαγορεύεται το 30. Δεν το λέω, ο ΚΑΠ το λέω. Μαζί σου, ο ΚΑΠ λέει και να πάει σε όμως δημόσιο νοσοκομείο. Ας πήγαινε. Πήγε. Να πάρω και... Σε ιδιωτικό. Γιατί δεν τον τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής. Πήγε η κουρουμπίλια και γελούσαν στο νοσοκομείο. Εάς η κουρουμπίλια τώρα. Αυτό είναι άλλο μας πάντα, φίλε. Να βγάζουμε συμπεράσματα. Πώς βγάζουμε συμπεράσματα. Είναι νόμιμο που πήγε στο Διαβαλκανικό. Δεν νομίζω να είναι παράνομο. Δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Δεν νομίζω να είναι παράνομο. Δεν νομίζω να είναι παράνομο. Το δικό σας άκουσα τον. Δεν θυμάμαι το γιατρό. Ένα που ήταν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ξέχασα ότι πρέπει να υπερασπίζεστε φέτος οι Αριανοί την αγαπημένη ομάδα του Προέδρου σας. Τον Ολυμπιακό Πειραιός. Χαίρομαι που σας ακούω να μην μαλώνετε. Και μαλώνουμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην μαλώνουμε. Δεν γίνεται, να μην μαλώνουμε. Όταν έχω τον Ζάχο τώρα εδώ και μου λέει τέτοια. Και εγώ όταν έχω τον Τρέγια. Δηλαδή, μου λέει είναι νόμιμο που πήγε στο Διαβαλκανικό. Ενώ ο ΚΑΠ λέει ότι πρέπει να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Από την άλλη λέει ότι ο γιατρός του ΠΑΟΚ απαγορεύεται να είναι γιατρός του αγώνα. Αυτό ο ΚΑΠ λέει. Ο ΚΑΠ όμως λέει για να πάει. Όχι, δεν τα ξέρεις. Πρωτάθλημα δυστυχώς, έτσι πιστεύω, μετά τα σημερινά είμαι πεπισμένος ότι δεν παίρνεις ποτέ. Θα το δούμε. Σε πρωτάθλημα που έχεις μείον 2, που δεν χάνει κανείς βαθμό πουθενά, που κάθε εβδομάδα σε στείλουν εκτός έδρας και μια φορά δεν μπορεί, δεν θα είσαι καλός να κερδίσεις. Δεν μπορεί να είσαι πάντα και να κερδίσεις για τους διαιτητές. Θα σε στήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε πρωτάθλημα που ο κάθε βαθμός είναι χρυσάφι, τους χαρίζουν απλόχερα βαθμούς. Πρωτάθλημα δεν παίρνουν. Και έρχομαι στο σημείο να πω και στο Ζάχο εδώ πέρα και το βλέπω και από φίλους μου Αριανούς, ας πούμε,
ότι πραγματικά, ρε παιδιά, δηλαδή πέρα από 90 λεπτά και την αντιπαλότητα που έχουμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Καλά, ποιο είπε, ρε φίλε, εντάξει, προ Θεού. Οι άνθρωποι κάτω είναι απίστευτοι. Άκουσε με λίγο, πόσο χρόνο είσαι, γιατί παίζει ρόλο για μένα. Πόσο 37. Εντάξει, λογικά είναι αυτά που λες και όσο μεγαλώνει θα τα βλέπει και ακόμη πιο καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύω, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι σου λέει άνθρωπο, μια χαρά μου ακούγεσαι. Οι άνθρωποι, δηλαδή, εγώ το βλέπω τα 2-3 τελευταία χρόνια που τους έχουμε μπει, ας πούμε, στο μάτι, που έχει κάνει μια ομάδα αξιοπρεπή, τέλος πάντων. Να, έχει καλή και μπορεί να παίξει. Ναι, βλέπω ότι ο πόλεμος. Δεν ο πόλεμος, εντάξει. Τα βλέπουμε και λίγο από την πλευρά μας. Από την πλευρά σε βλέπεις, ρε φίλε. Αν είχε τώρα. Να σου πω κάτι, έγραψε ένα πολύ ωραίο για να το κλείσουμε, γιατί περιμένει φίλο σου, είναι και από κινητό, τον κάναμε κιόλας. Έγραψε ένα πολύ ωραίο, Αριανός το έγραψε κιόλας. Αν ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν τιμωρημένος αντί για πόσα 9 ήταν αγωνιστικές. 10. Αν αντί για 10 ήταν 15 αγωνιστικές τιμωρημένος, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Να το βλέπουμε. Τώρα αυτό είναι σοβαρό που λες. Σοβαρό είναι. Σοβαρότατο είναι. Ωραία. Κάνω λάθος, Χριστό. Όχι. Καλό βράδυ. Γεια σου. Να είσαι καλά. Εννοεί ότι αν παίζατε χωρίς τέτοιο, αν δεν πετούσε αυτό το ρολό, θα το έπαιρνε στο πρωτάθλημα. Όχι. Έτσι το πρωτάθλημα μπορούσα να το πάρω. Καλά που το πέταξε ο παλικάρι. Αν κατέβαιναν. Καλά. Αν κατέβαιναν να παίξουν σαν άντρες οι κοκκινοί που ξέραν τα φαν 4 και αν η χάρτη είναι τρομοκρατημένη, δεν επέλεγαν να πάνε στο δικαστήριο. Εντάξει. Στο φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, λίγο πιο δυνατά, αν θες. Έλα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Σ' ακούμε, φίλε. Πιστεύω ότι ο Ζάγκος είναι έτοιμος να ρίξει τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί, ρε φίλε, να ρίξει τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί είσαι ηθοποιός καλός και πριν το μάτς σου είχα πει ότι το μάτς είναι ζόρικο. Ναι. Ότι πέσουμε το παράδειγμα που θα πάρει τον πριν νίκης και μου λες ότι. Ναι. Και μου λες ότι και εγώ αν πάρω δηλαδή πριν. Ναι. Σωστό ήταν. Να μου λες θα ρίξω τη Μόνικα Μπελούτσι. Λάθος ήταν αυτό. Σου λέω στην αρχή λέω πεινανό με το παράδειγμα γιατί μπερδεύεις πρόσωπα με ομάδες. Εννοούσες ότι το παράδειγμα μου δεν ήταν δηλαδή, σωστό. Πρόσεξε, είναι σαν να λες ότι ναι. Τα Γιάννενα είναι ο Ζάχος, ναι. Έτσι. Και ο Άρης, ας πούμε, εμείς γίναμε Μόνικα Μπελούτσι. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Οπότε, παρά τον πριν που έχουν πάρει, που το έχει μάθει στον κόσμο, ας πούμε. Ακριβώς έτσι. Την ομάδα της οποίας είναι παράδειγμα, ότι δεν μπορεί να μας κερδίσει. Και είδες μας κερδίσει. Άρα και εσύ μπορεί να ρίξει τη Μόνικα Μπελούτσι. Εντάξει, εντάξει, λίγο τα. Λίγο το ξεχύλωσα, αλλά το παράδειγμα είναι σχεδόν έτσι. Το ξεχύλωσα, δηλαδή. Είναι σχεδόν έτσι. Όχι, η λογική σου ότι αν πάρει πριν θα κερδίσει, μπορεί να κερδίσει και αν δεν πάρει πριν δεν θα κερδίσει. Δηλαδή, αν δεν είχε πάρει πριν, εσύ λες ότι πήρε πριν. Αν δεν είχε πάρει πριν, θα χτυπούσε το σου του λεό, όπως λέγεται αυτός. Στο γάμπα και θα πήγαινε out. Καλά, ότι εντάξει, ότι έγινε μια φαλτουστικιά και πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια του και του. Σπόντα. Σπόντα μπιλιάρδου ήταν αυτή. Και του, πώς το λένε, και του τερματοφύλακα του Κουέστα. Ένα, άρα λοιπόν, αφού έγινε αυτή η σπόντα. Να κυνηγήσω τη Μόνικα Μπελούτσι. Ξέρεις, έχω ελπίδες. Ξέρεις, φίλε. Τι στεναχώρια έβγαλα εκεί στο Σάββατο βράδυ. Λέω το παλικάρι δεν ζήσει τέτοιο μάτσε, φίλε, να δεχτεί τέτοιο γκολ. Α, μη φάει με το. Κρίμα για το παιδί, γιατί ήταν ένα βήμα πριν την εθνική ήταν. Ναι, γιατί. Ένα βήμα πριν την εθνική ήταν. Ο Δέλη. Θα βάλει το Μπρίγκοβιτ στην εθνική. Φίλε του ΠΑΟΚ να πούμε. Ή το Χατσερίδη, εκεί είναι καλύτερο ο Χατσερίδη. Ή το Χατσερίδη. Εθνική Ουκρανία. Εθνική Ουκρανία. Να είναι καλά, ρε παιδιά. Αδικείς λίγο τον πρόεδρο να πούμε. Ακούς. Αδικείς λίγο τον πρόεδρο να πούμε, γιατί ο πρόεδρος έχει αλεξοπιστήσει. Έχει γίνει φανατικός Αριανός. Αριανάκι, με την μπλούζα του Άρη κοιμάται και σκόνεται. Ναι, το φουκαρά, ναι. Με την μπλούζα. Άστο τώρα, μην το κολλάτε πολύ, γιατί έχει 150 μηνύσεις, έχει απλήρωτους 1.400 εργαζόμενους. Και χρωστάει καμιά 37 εκατομμύρια ευρώ, έτσι γράφουν τα ρεπορτάζ στα site. Τα απαντήσαμε όλα. Τίποτα δεν απαντήθηκε. Καταρχήν, απαντήθηκε με μια ανάρτηση την οποία ούτε λαχαναγορίτης δεν την κάνει. Εγώ λέω, δεν λέω. Ούτε λαχαναγορίτης δεν την κάνει αυτή την ανάρτηση. Ορίστε. Έχω μια πρόβλεψη για σένα. Για πέ. Από κάποιον ο οποίος είναι παλιό μαναβόσκυλο, ας πούμε. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει τέτοια ρέντα που λέει ότι αν ήμουν τσογαδόρος θα είχα οικονομήσει ρεάλ λεφτά. Δηλαδή πιάνει τα ακριβή σκορ του ΠΑΟ και τα κατά και τα υπέρ μου. Τα στέλνει με μήνυμα. Και εμείς το πιάσαμε. Και το 0-1 με την Τζέλτσι και το 2-0 με την ΑΕΚ μου τα έχει στείλει με μήνυμα. Ακριβέ σκορ. Για πες το μικρό όνομα. Γιατί ο Χρήστος είναι και μου έχει πει με τα κουλούρια, ρε παιδί μου. Και με έχει πει κιόλας ότι εντάξει, καλό ΠΑΟΚ, αλλά είσαι δράκια. Δηλαδή λέει
Δεν σε θυμάται ποτέ σε εκδρομή με τα Πούλμαν και ούτε και αυτού που ρώτησαν. Καλά, τώρα εντάξει, ρε φίλε. Πιο νέο δεν πήγαινε, πήγαινε εκτό δηλαδή. Χρόνια, δεν, όχι, στα παλιά τα χρόνια με έλεγε, γιατί αυτό τώρα δεν πηγαίνει. Ανάλογα πόσο γνώ είναι, ρε φίλε. Πόσο γνώ είναι αυτό. Στην ηλικία μα είναι μαναβόσκυλο πάλι. Φιλαράκι και Φιλαδέλφια έχω πάει και Καρασκάκι έχω πάει και Λεωφόρο Αλεξάνδρα έχω πάει και Περιστέρι. Έχω πάει και στη Γενέβη έχω πάει στο τελικό. Στη Γενέβη και φώναζε. Σήκωνε το κύπελο στη Γενέβη και φώναζε κατά του Άριου Τρέγια. Εντάξει, είναι τουρισμό. Πες τι προβλέπει, τι προβλέπει για το μάτς της Κυριακής. Ή για το απάτη. Κάτσε λίγο να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άκου λίγο, Καρτάση. Άκου λίγο, αρέσει. Πες μου. Άκου λίγο, να σου πω για αυτό που είπες. Εγώ δεν το παίζω χιλιομετράκια και εκδρομάκια και αυτά. Έχω πάει όμως και 30-20-30 εκδρομές με τον ΠΑΟΚ έξω. Ναι, αυτός ρε παιδί μου λέει ότι δεν σε θυμάται. Καλά, ρε, μπορεί να πηγαίναμε με άλλους συνδέσμους, ρε φίλε, με άλλα πούλμα. Μπορεί να πηγαίναμε μονομένα. Κατάλαβες, δεν είναι κακό. Πες μας την πρόβλεψή του να το παίξουμε. Η πρόβλεψη που έκανε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι 1-0 Ολυμπιακός ακριβώς. 1-0. Ναι, από αριστερά προς τα δεξιά το βλέπει ή από δεξιά προς τα αριστερά. Ο ξύσου λέει είναι. Και το 2-0 του Ισάκ το μου το είχε πει ότι θα κερδίσει 2-0. Ναι. Το 0-1 με την Τσέλσι. Ωραία, με την Μπενφίκα έτσι ένα γκολ είχε πει 1-3. Ναι, αλλά, τώρα θα το χάσει όμως. Πρόσεξε, και αυτό τον οποίο τον κορυδεύεις και τον λες Μπεντατζή, φίλο Μπεντατζής μπορεί να γράψει φέτος ιστορία, γιατί θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα πάρει πρωτάθλημα με τρεις διαφορετική ομάδα. Δεν το έχει κάνει κανείς στην Ελλάδα αυτό, ναι. Ένας ξένος. Μάλιστα. Και η τραγική ηρωνία είναι ότι και τις δύο προηγούμενες το είχε πάρει με αντίπαλο σένα. Δεν αντιλέγω. Μπορεί το Δεκέμβριο, Ιανουάριο να το κάνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Να το πάρει με τρεις διαφορετικές ομάδες. Καλά λες. Σου έκανε φίλε, την τρίπλα. Πραγματικά σε μιλάω μόνο αν πάρει μεταγραφή την τρίπλα. Το Μπεντατζή θα πάρει το πρωτάθλημα. Σου είπα ρε φίλε. Σου είπα πως θα πάρει. Αν το Δεκέμβριο-Ιανουάριο πάρει το Μπεντατζή μεταγραφή. Άμπρα. Μόνο έτσι. Έφυγες. Καλό βράδυ. Να γιατί σε καλά. Γιατί ο βοηθής που έχεις είναι λίγος να με. Δεν άξιζε αν το δόνει. Καλό βράδυ. Σε να σε καλά. Τώρα αν είναι λίγος φίλε πάρε και δες τα αποτελέσματα. Έτσι. Ναι. Ξέχασα εγώ να τον πω τέλος, την άλλη φορά που θα πάρεις σε κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν με φάνηκε και να πολύ σου καλά. Κάνω μια όχι, είναι όχι πολύ καλά σαν άνθρωπος. Σαν τι. Λίγο ύποπτος με φάνηκε, ναι. Όχι καθόλου. Λίγο, σου δώσω εγώ τελικό σκορ να πούμε. Τον ξέρω προσωπικά, είναι ο Γιώργος. Εντάξει, ωραία. 1-2 παίξτο. 1-2 παίξτο. 1-1-1-2. Παίξτο σπίτι σου να είσαι στο ενίκιο μετά. 1-2 παίξτο από τώρα. Σας έδωσα δώρο. Δώρο άδωρο. Τον Άσο των Ιωαννίνων. Σίγουρα. Την Παρασκευή. Σίγουρα. Και σας έδωσα και δώρο τελικό σκορ το 2-0 πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Παρασκευή βάλτε την εκπομπή να ακούστε. Ένα φίλος λέει 3-0 του είχες δώσει. Εσύ όχι, ας τη λέω φίλος. Εδώ υπάρχει η εκπομπή. Θα τη βάλω αύριο γιατί δεν γουστάρω να με αφήσει. Όχι εγώ. Εσύ το θυμάσαι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Το άσο του Άρη θυμάσαι. Που σου είπα διπλό δεν έχει. Α, διπλό δεν έχει. Αυτό το θυμάμαι. Πάω και το θυμάσαι το 2-0. Όχι, όχι. Δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι. Το ένα που θυμάμαι. Και εδώ ο φίλος ο Θανάσης μου στέλνει ότι το διαβαλκανικό ήταν και λέει τότε χωρικός και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σωστά, δεν ήταν μόνο στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά δεν παίζαν μπάσκετ. Ναι, δεν έχει σχέση. Παίζαν ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο και είναι χορηγός του Ολυμπιακού. Λοιπόν. Απαγορεύεται να πας ιδιωτική κλινική. Λοιπόν. Έχουμε και άλλη γραμμή. Ωραία. Δεν έχουμε, είναι και παρά ένα λεπτό. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Και να σου πω λίγο για την κατοχή μπάλας που λέγατε. Κατοχή τι. Ναι, η Chelsea που είχε 80 με 20. 83 κάποια, στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. 83. Ναι, τελική κατοχή της μπάλας ναι. Ήταν 78. Όχι, 72-28. Καλά, η τελική κατοχή δεύτερο της μπάλας. Καλά, 72 υπέρ της Τσέλσι, 28 υπέρ του ΠΑΟΚ. Να σε πληροφορήσω. Να καταλήξω, ρε φίλε, μην βιάζεις. Όχι, λέω άμα θα πας μέσα στο Λονδίνο. Για να σου πω. Σου πω. Που είσαι και αίτος. 28 είχε ο ΠΑΟΚ, 72 η Τσέλσι. Στο ματς λοιπόν. Πρωταθλήματο στην Premier League. Τώρα με τη 0-0 έφερε. Με τη West Ham. Με τη 0-0 με τη West Ham. Κουλούρια. Είχε κατοχή μπάλας 78 η Chelsea με 22 η Πέτσου West Ham. Θα το ζήσουμε. Η West Ham αυτό. Έχει 300 εκατομμύρια ευρώ budget. Η ποια? Η West Ham. Πάλι το ίδιο λάθος κάνεις. Είναι η West Ham έκανα λάθος μια φορά στην εκπομπή. Αυτό, δεν ξανακάνω δεύτερο. Έχει 300 εκατομμύρια ευρώ budget. Ωραία. Η West Ham. Δυστυχώς λέω εγώ, δυστυχώς θα ζήσουμε σίγουρα τη Liverpool πρωταθλήτρια με τα λύπη μου το λέω. Πρώτα ο Θεός. Εκτός αν κάνει κάθε θαύμα η City, η αγαπητή μας City. Αμήν, ζάχο, αμήν. Άμα ζήσουμε τη Liverpool και τον ΠΑΟΚ πρωταθλήτρια, μπορεί να πέσουμε και από το Λευκό Πύργο και τις δύο μαζί την ίδια χρονιά κιόλας. Ελπίζω και τα δύο να αποφτεχθούν. Κύριε Τρέγια, μας εσύ ελπίζεις ακριβώς το αντίθετο. Για τη Liverpool δεν καίγομαι κιόλας. Καλά, εντάξει, εσύ.
Χαβαλέ καμένο. Εγώ, άμα ναι. το πάρει Λίβερπουλ, θα πηδήξω από το. Να σου πω. Εγώ σου είπα ότι άμα θα γίνει, άμα θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα, ναι. θα μονάσω, θα γίνω Παπατρέγιας. Ναι. Εσύ, άμα θα πάρει ο Πάο πρωτάθλημα, τι θα γίνεις. Τίποτα. Τι θα κάνεις. Τίποτα. Θα γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θα σε κάνουμε νεοκόρο στην Παναγία φανερωμένη. Να σβήνεις τα κυριά. Εντάξει. Παπατρέγια, εδώ σου έχουν ράψει και τέτοιο. Νεοκόρο θα σε κάνω. Θα σε βγάλω εγώ τώρα, κάτσε. Έχεις και το κατάλληλο boy. Θα φτάνεις και τις λαμπάδες επάνω ψηλά. Εντάξει, είμαι 1,85. 1,85. Παραπάνω. Ούτε 85. Το είπες και την άλλη φορά. Παραπάνω είσαι. Ή αφού είναι 85. 1,85 είσαι. Τι εψήλωσα μετά τα 40. Φίλε, πότε έβγαζε ταυτότητα. 18, πότε βγάζω. Μέχρι τα 22 ψηλώνει άντρας. Δηλαδή τι είμαι, 1,88. 1,88 δεν είσαι. Είσαι 1,87 γεμάτα. 1,86, 1,87 σίγουρα. Με στίχημα. Ναι. Ναι. Δεν θα ψήλωσα, μην το ξέρω χαμπάρι. Θα πάμε από το που είμαστε. Θα πάμε στο Escobar να πούμε ότι επενθυμίσουμε στον κόσμο την Τετάρτη, το ξαναλέμε, αύριο 8-10, αλλά την Τετάρτη εκτάκτως, 10-12, λόγω του παιχνιδιού Πάο Κάρης του Κυπέλου στο γήπεδο της Τούμπας που είναι 7 η ώρα, 9 τελειώνει, βάλε συνεντεύξεις, βάλε ρεπορτάζ, 10 η ώρα θα είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Τάσο Τρέγια, να μιλήσουμε για τη μεγάλη νίκη του Άρη. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ακούσει ο παδός έτσι. Ή φίλαθλος ή ακροατής του ραδιοφώνου. Νομίζω θα είναι καλή Τετάρτη εκπομπή. 10 η ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην πόλη να ακούσεις ανάμεσα σε ένα Παοξή και σε ένα Αριανό έτσι. Να σχολιάζουν το μάτς που έχει τελειώσει πριν από μισή ώρα. Μεγάλη νίκη του Άρη. Έτσι. Και φυσικά δεν υπάρχει και καλύτερο μέρος. Τη μεγάλη ήττα του Άρη με 3-0. Δεν υπάρχει και καλύτερο μέρος να επισκεφτείτε από τον μέγα υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Βάλτε το καλό σου μυαλό στο νούμερο 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Ένα από τα ομορφότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και φυσικά της αγαπημένης σου ομάδας. Έτσι ακριβώς είναι. Δύσκολα. Πριν πάμε πισωγύρισμα. Ήτα μου λέει. Λέει εντάξει, χάσαμε ρε Νίκο. Πισωγύρισμα. Σ' αφήνω. Πισωγύρισμα. Ο Δελζής είστε μου λέει. Σ' αφήνω μέχρι την Κυριακή Τρέγια να χαίρεσαι. Ναι. Που θα πας στο. Να μην το πω, στο μαμιά σου. Στο μαμιά σου θα πας την Κυριακή και εγώ παίζω με το χωριό τη Τρίπολη. Τη Τρίπολη, το χωριό τη Τρίπολη. Σχαμένε. Τα βάλε με το Δελζής. Το λέω εσύ, σπόντα έγινε καραμπόλα μπιλιάρδου. Τι να πω. Μπορεί να του στοιχήσει. Συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδα ήταν έτοιμος ο Σκίμπε να τον πάρει, αλλά προβλέπω άγγελο. Δύο Χατζηρίδηδες θέλει ο Δελζής. Δύο, όχι ένα. Δύο. Το Χατζηρίδη που τον είδες. Τον είδα, είναι. Πού τον είδες το Χατζηρίδη. Είναι μια χαρά μεγάλο. Κάτσε να πούμε. Θα το δούμε αύριο. Μεθαύριο. Το Δελζής τον είδες στην όλη τη Β' Εθνική. Θα το δούμε την Τετάρτη το Χατζηρίδη. Λοιπόν. Θα τον δούμε. Εγώ θα περάσω για ένα γρήγορο σφινάκι από το Wimbar. Μαζί, φεύγουμε. Από το Wimbar εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Στο φίλο μου, δεν μπορώ. Στο φίλο μου το Γιάννη, φυσικά. Πώς δεν μπορώ. Ένα σφινάκι. Πάμε να χτυπήσουμε ένα σφινάκι. Εσύ θα κεράσει. Σπορ καφέ, κάτσε καλά. Το μοναδικό εκεί στην περιοχή, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους 21. Πάμε στο Γιαννάκι. Έχει και όμορφες παρουσίες εκεί πέρα, όπως το Escobar. Πάμε να χτυπήσουμε ένα σφινάκι εκεί, στο Wimbar λοιπόν. Και μετά πάμε Escobar να δούμε και μπουγατσίνιο, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ και να τον κεράσω. Και γλυκό γιανιώτικο. Λοιπόν, αύριο τα λέμε πρώτα. Αύριο 8 η ώρα, 8. Μην ξεχνάτε, μην μπερδεύεστε. Αύριο 8, Τετάρτη 10-12. Έτσι, από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλιν και Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γεώργιο Ζαγόρα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρον εκπομπή. Καλό ξημέρωμα. Με πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Προκλητική, θα έλεγα εγώ, έως και ενδιαφέρουσα. Αρκετές στιγμές. Καλό βράδυ σε όλους σας. Auf Wiedersehen.